Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους σας. Σας καλωσορίζω σε ένα νέο έτσι πράγμα ζωντανής ροής, όπως το αναφέρει το YouTube. Λόγω κορονοϊού, λόγω κατάστασης, τα γνωστά πολλοί στο YouTube, στο Twitch κάνουν live stream, ειδικά για αυτές τις περιπτώσεις. Εγώ βρήκα την ευκαιρία λόγω αυτού και ότι έχω περισσότερο χρόνο επιτέλους να κάτσω λίγο να σας δείξω ακόμα και live, όπως γίνεται αυτή τη στιγμή, το πώς κάνω εγώ edit τις φωτογραφίες που τραβάω. Να καλησπερίσω επίσης το Δημήτρη και το Σταύρο που είναι αυτή τη στιγμή και έχουν γράψει τις καλησπέρες τους στο chat. Περιμένω τις παρατηρήσεις σας, περιμένω τα σχόλιά σας και τις ερωτήσεις σας. Θα γίνει και ένα Q&A καθ' όλη τη διάρκεια. Να σας ενημερώσω ότι λόγω του ότι δεν έχω μία δεύτερη οθόνη για να βλέπω το chat, θα το βλέπω σε συγκεκριμένες περιπτώσεις όταν θέλω να σας δείξω κάτι πιο λεπτομερές. Εκεί θα μπαίνω στο chat για να δω τις ερωτήσεις σας. Επίσης θα ήθελα τις παρατηρήσεις σας όσον αφορά τον ήχο που ακούτε, την εικόνα, αν είναι ok, αν είναι κομπλέ. Φυσικά κάνω και ένα record εγώ αυτή τη στιγμή, οπότε σε περίπτωση που δω το βίντεο που θα ανέβει ότι δεν είναι ok, θα το ανεβάσω όπως το έγραψα, που για μένα, ας πούμε, εδώ πέρα αυτή τη στιγμή είναι 1080p και τα λοιπά. Οπότε θα βλέπετε και περισσότερες λεπτομέρειες. Η φωτογράφηση που έκανα πριν ένα μήνα περίπου είναι της Αντριάνας. Στη συγκεκριμένη φωτογράφηση παίξαμε λίγο διαφορετικά, παίξαμε δηλαδή, ναι μεν με μαύρο φόντο, αλλά λίγο διαφορετικά concept, όσο να κάνει με λίγο urban ζωγραφική, με κάτι γλαστράκια, παλιά φωτογραφικές μηχανές κτλ. Σήμερα θα σας δείξω δύο από αυτές τις φωτογραφίες της φωτογράφησης. Έχω επιλέξει λοιπόν, να πάμε λίγο και στο Photoshop να δείτε το περιβάλλον εκεί, μισό λεπτό, εδώ είστε. Οπότε μπορείτε στην ουσία αυτή τη στιγμή να με βλέπετε εδώ, εμένα εδώ πέρα, και εδώ βλέπετε ρυθμίσεις και τα λοιπά. Να το μεγαλώσω λίγο αυτό να φαίνεται περισσότερο, να δω και πώς φαίνεται εδώ στο BS. Πολύ ωραία, εγώ το βλέπω πεντακάθαρο, ελπίζω να είναι καλά. Ο Σταύρος μου λέει ότι είναι κομπλέ, τέλεια. Λοιπόν, πάμε στη φωτογραφία, σβήνω αυτήν εδώ. Πάμε να επιλέξω την πρώτη φωτογραφία. Η πρώτη φωτογραφία λοιπόν που επέλεξα είναι αυτή εδώ και θα σας εξηγήσω και το λόγο. Λοιπόν, ξεκινάμε πρώτα όταν ανοίγουμε ένα RAW αρχείο. Το RAW αρχείο τι είναι? Η κάμερά μας όσον αφορά τις DSLR και πρόσφατα τα τελευταία χρόνια και τα κινητά. Τα κινητά κάνουν RAW αρχείο σε .dgc, όχι .dng, συγγνώμη. Τα .dng αρχεία είναι του κινητού, είναι RAW αρχεία, που σημαίνει ότι περιέχουν περισσότερη πληροφορία και είναι και μεγαλύτερα σε όγκο. Όσον αφορά τις φωτογραφικές μηχανές, της Nikon ας πούμε, ένα RAW αρχείο τελειώνει σε .nef. Της Canon δεν θυμάμαι. Παρ' όλα αυτά, όταν ανοίγουμε ένα RAW αρχείο, το πρώτο πράγμα που μας βγάζει στο Photoshop είναι αυτό εδώ το περιβάλλον. Να δω εδώ. Δεν το βλέπετε εσείς αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω το λόγο, μάλλον είναι επιπλέον παράθυρο γι' αυτό. Να προσπαθήσω να το προσθέσω επί τόπου. Θα επιλέξω το window, αλλά δεν είναι δεύτερο window, εκεί είναι το θέμα. Τέλος πάντων, θα σας το δείξω, να δω πώς μπορώ να το κάνω, όχι. Να και κάτι που δεν προέβλεψα. Window Capture, ναι, ok, θα το ονομάσω αυτό RAW. Ok, και είναι το RAW, ναι. Λοιπόν, εμφανίζει ένα τέτοιο παράθυρο. Κανονικά εδώ πέρα φαίνεται η φωτογραφία και ρυθμίσεις που μπορείς να κάνεις. Να δω αν φαίνεται εδώ σωστά. Όχι, δεν φαίνεται, δεν πειράζει. Αυτό τώρα είναι λίγο βλαμμένο γιατί δεν το εμφανίζει. Συγχωρέστε με λίγο γι' αυτό, αλλά είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δείτε. Να πάω σε program.
Display. Game δεν είναι σίγουρα. Θα πάω λίγο στο window πάλι. Photoshop το βγάζει εδώ. Λοιπόν, δεν μου το βγάζει για κάποιο λόγο όπως το θέλω. Okay. Λοιπόν, σε αυτό κανονικά εδώ πέρα εμφανίζει τη φωτογραφία εδώ. Εγώ ας πούμε τη βλέπω τη φωτογραφία, δεν τη βλέπετε εσείς. Στη φωτογραφία αυτή, δεξιά όπως βλέπετε, υπάρχουν κάποιες επιλογές που μπορείς να κάνεις. Όπως ας πούμε το exposure, contrast κτλ. Στην ουσία αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να ανεβάσουμε λίγο τα shadows, τα blacks. Γενικά να γίνει η φωτογραφία λίγο πιο flat. Ωραία clarity και τα λοιπά δεν το χρειαζόμαστε στην προκειμένη περίπτωση. Θα ανοίξω κατευθείαν τη φωτογραφία για να δείτε τι εννοώ. Δώσ' του. Λοιπόν, ο ήχος λέει και η εικόνα είναι ο Δημήτρης πολύ καλά για μένα. Πάντως αυτές τις μέρες το διαδίκτυο είναι κάπως λιγάκι. DGC έχουν κάπου αλλού. Ναι. Okay. Οπότε τώρα βλέπετε κανονικά τη φωτογραφία. Ο λόγος που επέλεξα αυτή τη φωτογραφία για να κάνω edit είναι αυτό εδώ το σημείο και το background. Πώς μπορούμε δηλαδή αυτό να το κάνουμε πιο λίγο ή να μην φαίνεται ότι αυτό εδώ πέρα είναι πανί. Πατάμε Ctrl J δημιουργώντας ένα νέο layer. Δεν παίζουμε ποτέ στο background. Πάμε νέο layer και από εκεί αρχίζουμε και χτίζουμε σιγά σιγά τα layers. Λοιπόν, πάμε πρώτα να ξεφορτωθούμε αυτό εδώ πέρα που είναι idea. Και πώς το κάνουμε αυτό? Υπάρχουν πολλοί τρόποι που μπορείς να το κάνεις και αυτή είναι η μαγεία του Photoshop. Ο κάθε ένας έχει το δικό του τρόπο. Εγώ τελευταία, αντί για close stamps ή και τα λοιπά, χρησιμοποιώ πάρα πολύ το content aware. Πώς το χρησιμοποιούμε αυτό? Παίρνουμε το λάσο εδώ. Βάζουμε εδώ πέρα την περιοχή που θέλουμε με το λάσο μας. Ωραία. Αυτό δυστυχώς δεν μπορείς να το κάνεις σε κενό layer. Πρέπει να είναι το layer φωτογραφίας. Οπότε έχουμε επιλεγμένο το layer που θέλουμε να κάνουμε στην ουσία expand μέρος και να πάρει από διάφορα σημεία εδώ πέρα της φωτογραφίας και να καλύψει αυτό. Πάμε στο edit, fill, γιατί θέλουμε να βάλουμε περιεχόμενο σε αυτή την περιοχή και κάνουμε content aware, ok, και όπως βλέπετε εδώ πέρα το γέμισε με πάρα πολύ ωραίο τρόπο, δεν φαίνεται και καθόλου. Control D για να βγάλουμε το selection και εδώ πέρα έχουμε ένα ομοιόμορφο background. Εδώ πέρα ας πούμε θα μπορούσε να είναι οτιδήποτε, κάνοντας με το λάσο το διορθώνουμε κτλ. Ωραία. Πάμε τώρα να διορθώσουμε το background. Πάμε για το background. Το background αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι είναι πανί. Ωραία. Και μάλιστα έχει κάποιο gradient, δηλαδή κόκο. Γιατί στην ουσία εγώ ανέβασα τα shadows, οπότε προσπαθεί να προσθέσει φωτεινά σημεία. Τι κάνουμε λοιπόν για να το καλύψουμε αυτό? Φτιάχνουμε εδώ πέρα ένα νέο layer. Πάντα φτιάχνεις καινούργια layer, διασφαλίζοντας ότι μπορείς να γυρίσεις πίσω και να διορθώσεις κάτι. Λοιπόν, πάμε στο filter. Κανονικά εδώ πέρα στο raw filter θα πρέπει να βγάλει αυτό, σε εσάς φαίνεται κανονικότατα, τέλεια. Λοιπόν, φαίνεται αυτό το πράγμα. Τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, βλέπουμε αυτό εδώ. Και εδώ είστε εδώ πέρα μαγιά που θα κάνουμε. Θα σας μάθω να χρησιμοποιείτε και μάσκες, που είναι ό,τι καλύτερο. Λοιπόν, εδώ πέρα αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να λιάνουμε αυτό το μαύρο και να μην φαίνεται τόσο άχαρο, τόσο sharp και με κόκο. Οπότε κατεβάζουμε λίγο το clarity, κατεβάζουμε λίγο το texture εδώ πέρα και πάμε εδώ πέρα που λέει το details και ανεβάζουμε το luminance εδώ. Κατεβάζουμε λίγο τα luminance details και βλέπετε έχει γίνει ένα ωραίο cream πράγμα. Φυσικά αυτό θα μπορούσατε να το κάνετε και με Gaussian Blur πίσω. Αλλά το Gaussian Blur στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν μου αρέσει, γιατί φαίνεται σαν bokeh ενώ δεν είναι bokeh. Εγώ θέλω απλά να λιάνω το background. Οπότε κατεβάζουμε αυτό εδώ. Και τι βλέπουμε? Βλέπουμε ένα πλέον λίγο background πίσω. Φυσικά θα το ξανακάνουμε και θα το ξανακάνουμε στη συνέχεια. Τι όμως γίνεται σε αυτό το πράγμα? Όπως βλέπετε, και η φωτογραφία έχει χάσει εδώ, το πρόσωπο δηλαδή έχει χάσει
τις λεπτομέρειες. Οπότε εδώ θα παίξουμε με μάσκα. Τι κάνουμε, πάμε εδώ κάτω που λέει mask και αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι δημιουργήθηκε ένα λευκό πλαίσιο δίπλα, η οποία είναι, όταν είναι το πλαίσιο λευκό, σημαίνει ότι η μάσκα, δηλαδή το layer, είναι ενεργό. Μέσα σε αυτή τη μάσκα, με μαύρο χρώμα και brass, εδώ, όπως βλέπετε βάλα το μαύρο χρώμα πρώτο, θα αρχίσουμε να βγάζουμε τη μάσκα. Και πώς το κάνουμε αυτό, πάμε στο flow και το opacity στο 100, ανεβάζουμε εδώ πέρα, αυτό εδώ πέρα, το brass και βγάζουμε τη μάσκα μας. Κρατώντας φυσικά πίσω το background όπως το είχαμε φτιάξει πριν, βγάζουμε εδώ όλα αυτά που δεν θέλουμε να χάσουν τη λεπτομέρειά τους. Πολύ ωραία. Και εδώ μ' αρέσει το texture. Λοιπόν, όπως θα δείτε εδώ πέρα, δημιουργήθηκε και κάτι μαύρο, το οποίο είναι ό,τι έχουμε ζωγραφίσει με μαύρο. Ό,τι είναι μαύρο στη μάσκα σημαίνει ότι είναι ανενεργό. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ανενεργό ό,τι έχουμε ζωγραφίσει με το brass. Ωραία, βγάλαμε εδώ πέρα λεπτομέρειες. Για να είμαστε σίγουροι, κάπου εδώ στη μέση υπάρχει λίγο ακόμα. Πολύ ωραία. Αφού έχουμε τελειώσει αυτό και είμαστε κομπλέ, κάνουμε Ctrl, Alt, Shift και Y. Είναι 4 κουμπάκια που σου φτιάχνουν ένα merge όσων είναι στα από κάτω layers. Να σκέφτεστε ότι το Photoshop λειτουργεί με layers, που σημαίνει ότι αν κάτι είναι κάτω και κάτι άλλο είναι από πάνω, φαίνεται το από πάνω. Πολύ ωραία. Γεια σου Θοδωρή, καλώς όρισες. Ελπίζω να κάτσεις να δεις πίσω σου, δώσω κάποια καινούργια ιδέα. Έχεις γίνει και εσύ πάρα πολύ δυνατό στη φωτογραφία και στο edit. Αλλά επειδή σε ξέρω, μπορείς και καλύτερα. Όχι ότι αυτή η δουλειά που κάνεις δεν είναι πάρα πολύ καλή. Μπορείς και καλύτερα. Λοιπόν, πάμε τώρα να κάνουμε το skin retouch. Το skin retouch είναι μία μέθοδος, μάλλον είναι πολλές μεθόδους που μπορεί να κάνεις skin retouch. Εγώ έχω 2-3. Ανάλογα με την περίπτωση επιλέγω αυτή που μου κάνει καλύτερα ή αυτή που είναι πιο γρήγορη, γιατί είμαι και τεμπέλης εγώ, οπότε τι κάνω, φτιάχνω actions. Τα actions είναι εδώ πάνω δεξιά και τι κάνουνε, π.χ. βλέπεις ένα tutorial, καλή ώρα, και θέλεις αυτό το πράγμα που θα κάνεις, επειδή είναι κάτι στάνταρ, θέλεις να φτιάξεις ένα γενικό πλαίσιο, μια γενική ρύθμιση να το πω, ένα preset. Δεν θες να κάνεις κάθε φορά το ίδιο πράγμα, ρε αδερφέ. Θες να το κάνεις μπαμ μπαμ, να τελειώνουμε. Οπότε τι κάνεις, πας εδώ πέρα και φτιάχνεις ένα record action, κάνεις αυτό που είναι, πατάς stop και κάθε φορά που πατάς ένα πλήκτρο, π.χ. το F10, σου κάνει το συγκεκριμένο action και το μόνο που κάνεις είναι να πάρεις τον brush και να ζωγραφίσεις αυτό που θέλεις. Το οποίο σου γλιτώνει άπειρο χρόνο, άπειρο χρόνο. Εγώ θα πάω πρώτα να κάνω το καινούριο layer εδώ, ένα κενό layer, για να σας δείξω πρώτα τις λεπτομέρειες οποίες σημειώνουμε και μετά πως περνάμε από πάνω το skin retouch. Με healing brush λοιπόν, το healing brush λειτουργεί ως εξής. Έχουμε εδώ ένα καθαρό σημείο. Εδώ έχουμε ένα κόκκινο σημάδι. Παίρνουμε από το καθαρό σημείο, εδώ με alt. Βλέπετε ότι όταν πατάω το alt γίνεται ένα σταυρουδάκι. Πατάω εδώ το alt και click για να πάρω. Και εδώ, πολύ ωραία, σβήνω το σημάδι παίρνοντας δείγμα από πιο πάνω. Πάει αυτό το σημάδι και έτσι συνεχίζουμε και στα υπόλοιπα. Πάρα πολύ όμορφα, γρήγορα, εύκολα, δεν γίνονται λάθη, και αν γίνουνε πάντα υπάρχει μάσκα, πάντα υπάρχει το delete. Γι' αυτό εδώ πέρα επέλεξα να κάνω ένα κενό layer, γιατί μπορώ απλά να πάρω το raise tool και να σβήσω εκείνο το σημείο και να το ξαναπεράσω από πάνω. Ή μπορώ με μάσκα να το διαγράψω. Παιδιά, υπάρχουν άπειρες επιλογές, όρεξη να έχεις. Και κάποιες φορές χρησιμοποιείς το ένα το άλλο, δεν έχει πραγματικά σημασία, δεν κάνει κάποια διαφορά. Εδώ ας πούμε θα διορθώσουμε αυτό, εδώ όλο αυτό. Τη γραμμούλα ας πούμε εμένα εδώ πέρα ας πούμε με ενοχλεί. Θα την διαγράψουμε σιγά σιγά. Και να κάνετε πάντα λίγες κινήσεις, δεν χρειάζονται μεγάλες κινήσεις. Το πρόγραμμα μπερδεύεται, παίρνει από αλλού. Βλέπετε εδώ πέρα το έκανα όμορφο λίο, εδώ αυτό εδώ το σημάδι. Θα το σβήσουμε, εδώ αυτό το σημάδι θα το σβήσουμε, και έτσι πάει η ιστορία όσον αφορά το blemishing, έτσι λέγεται η συγκεκριμένη μέθοδο,
όταν βγάζεις δηλαδή στοιχεία από τη φωτογραφία, ατέλειες και τα λοιπά, αυτό είναι το blemishing. Λοιπόν, διαγράψαμε κάποια, ωραία. Να ξέρετε ότι πολλοί μου το έχουν πει που έχουν δει να κάνω edit, ότι εντάξει τώρα λεπτομέρειες και τα λοιπά, αλλά όταν αφαιρείς αυτές τις λεπτομέρειες και κάνεις ένα zoom out και απενεργοποιήσεις και ενεργοποιήσεις το layer, πραγματικά φαίνεται η διαφορά και πραγματικά μπορείς να ξεχωρίσεις το σωστό skin retouch από ένα λάθος και ίσως υπερβολικό skin retouch. Παλιότερα έκανα υπερβολικά skin retouch. Φυσικά τις φωτογραφίες δεν τις έχω κατεβάσει από το ίντερνετ, δεν υπάρχει λόγος. Ένας καλλιτέχνης για να τον εκτιμήσεις πρέπει να δεις τη διάρκεια του και το πέρασμά του στο χρόνο. Αν πάτε ας πούμε στο Instagram μου θα δείτε, ακόμα και στο Facebook, φωτογραφίες παλιότερες οι οποίες ήταν λίγο υπερβολικές, υπερβολικό editing και τα λοιπά. Όσο περνάει ο καιρός και μαθαίνεις καινούργια πράγματα και βλέπεις μια άλλη προοπτική, ότι ξέρεις αυτό που κάνεις δεν είναι και πολύ σωστό, ίσως είναι λίγο υπερβολικό, αρχίζεις και διορθώνεσαι, μαθαίνεις, δοκιμάζεις, γιατί στην αρχή όλοι δοκιμάζουμε, κανένας δεν ξεκίνησε τέλειος. Θα σας δείξω και έναν άλλο τρόπο ακόμα για skin retouch. Εγώ χρησιμοποιώ αυτόν τον τρόπο, μου είναι εύκολος, είναι to the point. Λοιπόν, και πάμε τώρα σε ένα action το οποίο είναι του αγαπητού Pix & Perfect. Τον εκτιμώ, τον αγαπώ. Είναι ένας συνδός ο οποίος κάνει tutorial για Lightroom και Photoshop. Είναι φανταστικός, είναι υπέροχος. Όσοι ασχολείστε με editing και φωτογραφία, πρέπει να τον δείτε. Εδώ λοιπόν επιλέγω το action που θέλω, πατάω play και αν δείτε όλα εδώ γίνονται από μόνα τους. Εγώ επιλέγω τις τιμές, μου βγάζει εδώ ένα pop-up. Βλέπω εδώ πέρα ότι όλα είναι κομπλέ σε αυτό που θέλω να κάνω, δεν είναι υπερβολικό, πατάω OK. Μου βγάζει ένα δεύτερο το οποίο είναι για το high pass. Το high pass μου φαίνεται αρεστό, ίσως το πάω στο 4. Και OK, μου φτιάχνει τις τιμές, μου τα φτιάχνει όλα, πατάω ένα OK, είμαι τέλειος. Είμαι έτοιμος, μου έχει και επιλεγμένο το brass έτοιμο και πάω εδώ, πολύ απλά, χαμηλώνω λίγο το size της βούρτσας και αρχίζω και κάνω paint. Κάνω paint εδώ, παρακάτω, εδώ, πολύ όμορφα και ωραία, μου θυμίζω λίγο τον Bob Ross. Εδώ έχει ένα δεντράκι, λοιπόν... Κάνω παντού για τον εξής λόγο. Μετά θα παίξω με opacity και fill. Οπότε δεν χρειάζεται να λέω αν αυτό το σημείο δεν ήθελε. Και αν δεν ήθελε θα παίξω μετά με μάσκα. Που παίζω ήδη δηλαδή αν δείτε εδώ πέρα με μάσκα. Εδώ έχει κάνει ο τύπος ένα group. Μπορώ να μπω μέσα και να δω ρυθμίσεις, να αλλάξω ρυθμίσεις γιατί τα έχει κάνει με smart filter. Που σημαίνει ότι το smart filter μπορείς να αλλάξεις τις τιμές ανά πάσα στιγμή. Και να διορθωθεί εξ ολοκλήρου η φωτογραφία. Πειράζω αυτά που θέλω, δηλαδή σχεδόν όλα, έτσι. Και μετά αφαιρώ για να φαίνεται πιο φυσικό. Είναι το πιο εύκολο, πώς το λένε, εύκολο skin retouch που μπορείτε να κάνετε. Δηλαδή γίνεται μέσα σε 5 λεπτά. Πολύ ωραία. Εδώ βλέπετε ότι είναι σαν να έχει βάλει πάρα πολύ make-up. Οπότε τι κάνουμε, πάμε στο fill, το πάμε στο 50% και είναι έτοιμο. Τόσο απλά, τόσο γρήγορα. Για να καταλάβετε τι εννοώ, εδώ πατράω J, το κάνω ένα group και δείτε, θα κάνω ένα κοντινό, να δείτε την διαφορά. Νομίζω ότι είναι εμφανές, έτσι. Και έτσι κάνουμε ένα skin. Υπάρχει μια ελιά εδώ πέρα, αλλά δεν θα την αφορέσω. Θα την αφήσω έτσι. Όμορφη, ωραία. Λοιπόν, επόμενο πράγμα, κάτσε να δω λίγο τα σχόλια πριν πάμε στο επόμενο section. Για να μάθω, θα λέει ο Θοδωρής, ok. Ο Δημήτρης, με αυτόν τον τρόπο της μάσκας αυξάνει το sharpness των συγκεκριμένων μερών. Ναι, μπορείς να το κάνεις και αυτό. Με τη μάσκα πάντα παίζω εγώ. Είναι κάτι πολύ safe, είναι κάτι πάρα πολύ γρήγορο. Χωρίς να χρησιμοποιήσεις καθόλου Raise Tool για να διαγράψεις σημεία και τα λοιπά
και να δυσκολεύεσαι και άντε φτού ξαναμανά από την αρχή. Δουλεύεις με μάσκα, ενεργοποιείς, απενεργοποιείς, καθαρίζεις με μαύρο, άσπρο, ενεργοποιείς, απενεργοποιείς μάσκας και είσαι κουμπλέ. Λοιπόν, πάμε τώρα στο επόμενο που είναι το color grading. Π.χ. αυτό εδώ, το χρώμα του δέρματος, εμένα μου αρέσει. Μπορώ να το κάνω και διαφορετικό, θα το δούμε μετά στο raw filter πώς μπορούμε να το κάνουμε. Ξεκινάω εδώ πέρα, πατάω το color lookup, είναι αυτό εδώ το σημαδάκι, ή μπορείτε να πάτε στα adjustment εδώ πέρα, στο κάτω στρογγυλό και να πατήσετε το lookup, grade, όχι grading map, συγγνώμη. Color lookup είναι το έκτο από κάτω προς τα πάνω για το τελευταίο, για την τελευταία έκδοση του Photoshop. Πατάμε λοιπόν το color lookup, εδώ μας βγάζει τα properties και εδώ στην ουσία θα επιλέξουμε την παλέτα χρωμάτων που θα χρησιμοποιήσουμε για τη συγκεκριμένη φωτογραφία. Έχω κάποια αγορασμένα, ας πούμε το Peter McKinnon είναι αγορασμένα, τα υπόλοιπα τα έχω κατεβάσει free. Είναι στην ουσία παλέτες χρωμάτων που χρησιμοποιούνται από ταινίες. Και ξεκινάμε εδώ με αυτό. Και με τα βελάκια του πληκτρολογίου κατεβαίνω προς τα κάτω για να δω έτσι διάφορα διάφορα στυλ που μπορεί να μου αρέσουν. Όποιο μου αρέσει σταματάω ή το κρατάω, φτιάχνω ένα άλλο lookup για να δω και ένα διαφορετικό που ίσως μου αρέσει. Τα συγκεκριμένα, επειδή είναι layer όπως είπαμε, μπορούμε απλά να κατεβάσουμε το fill ή το opacity και να μην είναι τόσο έντονο, οπότε μπορούμε να παίξουμε πολλούς συνδυασμούς. Λοιπόν, εγώ το έχω στο τέρμα για να καταλαβαίνω την ένταση των χρωμάτων και αυτό που θέλει πραγματικά να δώσει το χρώμα και μετά θα σας πάω και σε κάποια άλλα πραγματάκια. Ήδη έχουν περάσει 20 λεπτά, τέλεια. Συνεχίζω εδώ πέρα, παιδιά, μ' αρέσουν σχεδόν όλα. Γιατί βλέπω το potential της φωτογραφίας που μπορεί να γίνει. Με βλέπετε τα περνάω γρήγορα γιατί είναι πάρα πολλά. Και όταν έχεις μία αισθητική σου βγαίνει κατευθείαν ότι ναι, αυτό θέλω. Αυτό μου αρέσει καλύτερα. Χρησιμοποιώ εγώ πολύ drive. Το drive από την ταινία drive. Λοιπόν, έχω κάποια στανταράκια, ας πούμε, όπως Minority Report, Mission Impossible. Μ' αρέσει βάλε τα χρωμάτων με το τυρκουάζ, μπλε, πράσινο. Μ' αρέσει να παίζουμε τέτοια χρώματα. Ωραία. Πού είμαστε. Gone Girl, Gravity. Αυτή είναι η παλέτα χρωμάτων από το Gravity. Και υπάρχουν, για μία ταινία ας πούμε, υπάρχουν τρεις επιλογές. Η μία είναι η standard, η μία είναι η log, που αν έχεις flat αρχείο ας πούμε που τραβάνε πολλοί φωτογράφοι ή βιντεογράφοι που κάνουν γάμους, που κάνουν βίντεο κλιπ, ταινίες κτλ. Το flat είναι το ξεθοριασμένο, το γκρίζο, βαράς αυτό πάνω και είναι τέλειο, πέφτει και κουμπώνει απίστευτα. Και υπάρχει και της κάμερας red που είναι ακόμα πιο έντονο, δηλαδή σε αρχείο κάμερας red, κουμπώνει απίστευτα. Επίσης μου αρέσει το Guardians of the Galaxy σαν παλέτα χρωμάτων. Για να δω πέρα λίγο τα σχόλιά σας. Learn from the best. Δεν φαίνονται οι παλέτες. Βλέπετε όμως τη διαφορά των χρωμάτων. Ας πούμε αυτό είναι Harry Potter. Αυτό είναι Mirror Blue. House of Cards. Χίλα, ναι. Indiana Jones, Inglourious Basterds, πάρα πολύ ωραία παλέτα χρωμάτων. Interstellar, και αυτό μου αρέσει, όχι όσο τόσο το Inglourious Basterds. Βλέπετε τις αλλαγές, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό εδώ. Αυτό εδώ πέρα είναι από διάφορες κάμερες που υπάρχουν ή διάφορα στυλ που έχουν φτιάξει κάποιοι που κάνουν edit. Έχω αρκετά που μπορώ να δοκιμάσω, αλλά μετά θέλω να σας πάω και σε Nik Collection για να δείτε και από εκεί κάποια ωραία πραγματάκια μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με φωτισμούς ψεύτικο φως. Πιούμε για λίγο καφέ. Mission Impossible, όπως σας είπα, είναι αυτό εδώ. Κάθεται πάρα πολύ ωραία το χρώμα. Δείτε λίγο την αλλαγή. Ήταν έτσι και γίνεται έτσι.
Μιλάμε τώρα για ρυθμίσεις που μπορούν να γίνουν παιδιά σε δευτερόλεπτα. Αν δηλαδή κάνεις, ψαχτείς λίγο στα, στα lookups, λίγο στα, αυτά λέγονται LUTs, L-U-T και μικρό S. Ψάξτε τα, μπορείτε να βρείτε άπειρα, υπάρχουν εκεί πέρα free, υπάρχουν και επιπληρωμή. Δοκιμάστε πρώτα τα free και δείτε μετά τα επιπληρωμή, αν σας κάνει κάποιο να το πληρώσετε. Έχω πληρώσει του Peter McKinnon και με έχουν σώσει από περιπτώσεις. Να σας δείξω του Peter McKinnon, ένα σπρώμαυρο που είχα δείξει πριν ήταν του Peter McKinnon. Αυτό είναι το save, η διάσωση του στρατιώτη Ryan, τα χρώματα. Είναι, βλέπετε, πιο γκρίζα, πιο μουντά. Περνάμε σε Skyfall, την ταινία του James Bond. Star Wars, αυτές είναι οι παλέτες χρωμάτων από το Star Wars. Ωραία, περάσαμε σε Suicide Squad. Τι άλλο έχω. Έχω σίγουρα το Book of Eli, πάρα πολύ ωραία ταινία και αυτή. Conjuring, βλέπετε, πέσανε τα μαύρα. Δηλαδή το background πίσω έγινε ακόμα πιο σκοτεινό. Τα μάτια μαυρίσανε, το χρώμα του δέρματος άλλαξε. Έχουμε Conjuring από δεύτερη έκδοση της Red. Και άλλο Conjuring. Αυτό είναι από το Grand Budapest Hotel. Συνεχίζουμε The Lord of the Rings. Matrix. Βλέπετε, έχουν γίνει τα χρώματα πιο πράσινα. The Revenant. Πιο λευκά. Χιόνι ιστορίες. The Ring. Walking Dead. Και Tron. Βλέπετε εδώ πέρα τα χρώματα γίνανε πιο προς το μπλε. Άλλαξε το χρώμα του δέρματος. Λοιπόν, θα πάω τελικώς στο Mission Impossible να πάω. Όχι εδώ, εδώ. Λοιπόν, το Mission Impossible έχει αυτά τα χρώματα. Μ' αρέσουν, του Peter McKinnon είναι το... Ποιο είναι. Είναι, μισό λεπτό. Αυτά δηλαδή που έχω πληρώσει, το Artistic Cycle, το οποίο μπορεί να χρησιμεύσει σε φωτογραφίες που γίνονται στο χιόνι και landscape. Θα σας φανεί πάρα πολύ ωραίο. Ποιο άλλο έχω εδώ? Full Colors, όχι, Fusion. Τέλος πάντων, έχω αρκετά, δεν θα κάτσω τώρα να σας ζαλίσω με αυτά. Μ' άρεσε πάρα πολύ το Drive. Χρησιμοποιώ πολύ Drive στις φωτογραφίσεις. Αλλά θα ρίξω λίγο το Fill εδώ, να δείξει κι άλλο η φωτογραφία, κρατώντας όμως τα χρώματα. Βλέπετε, είμαι στο 58%. Και θα πάω τώρα, θα απενεργοποιήσω αυτό το layer, να δείτε λίγο τη διαφορά. Φαίνεται, έχει γίνει πιο έντονο. Και αφού έχω επιλέξει την παλέτα χρωμάτων, πάμε τώρα να κάνουμε λίγο τα adjust όσον αφορά φωτισμούς κτλ. Φτιάχνω εδώ κάτω από το color lookup, κάτω δηλαδή από την παλέτα χρωμάτων, δημιουργώ ένα κενό layer, έτσι, μόνος μου ρε. Και θα πάω εδώ να κάνω λίγο πιο έντονο το μάτι. Πώς θα το κάνω έντονο? Το brush το έχουμε με λευκό χρώμα, εδώ από normal το blend το γυρνάμε σε overlay. Χαμηλώνουμε το flow στο 5 και χαμηλώνουμε και εδώ την βούρτσα μας και κάνουμε paint εδώ σιγά σιγά με 5%, γιατί το συγκεκριμένο είναι πάρα πολύ δυνατό. Κάνουμε λίγο πιο έντονο το μάτι, θέλουμε να φαίνεται, γιατί αν ενεργοποιήσω εδώ πέρα βλέπετε που χάνεται, γίνεται προς το μπλε. Λοιπόν, οπότε αν εγώ το κάνω εδώ πιο έντονο. Εδώ, διορθώσω και λίγο εδώ πέρα πραγματάκια. Κάνω λίγο έντονο αυτό το μάτι και θα πάω και στο άλλο. Προσέξτε, δεν θέλουμε να γίνει πάρα πολύ έντονο, δεν χρειάζονται υπερβολές. Και εδώ κάνουμε μικρή τη βούρτσα για να κάνει ένα 3D στις γωνίες μέσα και έξω από το μάτι. Λοιπόν, και εδώ αυξάνουμε λίγο το λευκό του, το ασπράδι, για να δείτε και λίγο τη διαφορά. Ήταν έτσι, έγινε έτσι, λίγο πιο έντονο, βλέπετε εδώ πέρα και η βλεφαρίδα, τη φωτίσαμε λίγο για να βλέπετε τις διαφορές, και όταν ενεργοποιώ το φίλτρο, παπ, sky. Τώρα,
Μπορεί εμένα, ας πούμε, να μην μ' αρέσει το τόσο έντονο χρώμα των ματιών πάνω εκεί. Οπότε εδώ στο lookup έχω επιλεγμένο τη μάσκα, την λευκή. Ανεβάζω λίγο εδώ το flow στο 20% και εδώ αλλάζω αυτό σε μαύρο χρώμα με το X και αφαιρώ λίγο. Δεν θέλω να είναι τόσο έντονο. Βλέπετε εδώ πέρα, δεν το βλέπετε, αλλά αν κάνουμε πάρα πολύ zoom θα δείτε δύο μαύρα στίγματα τα οποία είναι εδώ και έτσι δεν επηρεάζεται και τόσο, οπότε κουμπώνει πάρα πολύ όμορφα και με το υπόλοιπο πλαίσιο. Επίσης, θέλω να φτιάξω λίγο τα χείλη. Εδώ, αυτό εδώ για δική μου ευκολία το ονομάζω Eyes, για να ξέρω ποιο layer είναι. Χρησιμοποιώ άλλο ένα κενό και πάμε λίγο εδώ στα χείλη. Στα χείλη, όπως είπαμε, για να τονίσουμε σημεία, flow στο 5, opacity στο 100 και εδώ από normal το κάνουμε overlay. Εδώ τονίζουμε τώρα λίγο τα χείλη. Θα κάνουμε λίγο πιο έντονα, όσο πάει μικραίνουμε λίγο τη βούρτσα μας για να υπάρχει μια διαβάθμιση του highlight. Λίγο εδώ, όπου πέφτει φως, το κάνουμε αυτό, για να είναι αληθοφανές. Και όπως βλέπετε, εδώ στο overlay, τη διαφορά. Δεν σας αρέσει τόσο έντονο, χαμηλώνουμε το fill. Πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα. Στο 57%, πάρα πολύ ωραία, ίσως και λίγο λιγότερο. Και λίγο το opacity. Υπάρχει διαφορά μεταξύ opacity fill. Το opacity χαμηλώνει το εφέ καθηλωτικά, όλο μαζί δηλαδή σαν διαφάνεια. Το fill σε μερικά σημεία κάνει ένα περίεργο distortion, χωρίς να χαλέω όμως την φωτογραφία. Λοιπόν, περνάμε τώρα, αφού απενεργοποιήσουμε την παλέτα χρωμάτων, να δω λίγο και τα μηνύματά σας, γιατί θα πάμε σε new collection. Λοιπόν, νάτος και ο Λουκουζάς, γεια σου Παναγιώτη. Ακόμα περιμένω μήνυμά σου σε αυτό που σου έστειλα, δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε στο filters. Για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τον new collection, καλό θα είναι πρώτα να κάνουμε κάποιες διορθώσεις. Κάνουμε πάλι ένα merge layer, Ctrl, Alt, Shift και E. Έχουμε ένα layer, το οποίο είναι ό,τι έχουμε κάνει πιο πριν, σε ένα layer. Και θα πάμε τώρα να διορθώσουμε φωτισμούς. Επιλέγουμε το Curves. Το Curves είναι ένα εργαλείο κλειδί, το οποίο το χρησιμοποιούμε πάντα και παντού. Ανεβάζουμε τέρμα εδώ να κάνει μια ωραία καμπύλη. Βλέπετε, φωτίσαν όλα. Κλικάρω εδώ δεξιά δύο φορές και μου ανοίγει αυτό εδώ το πλαίσιο. Δεν ξέρω αν το βλέπετε. Δεν το βλέπετε. Δεν πειράζει. Ενεργοποιεί το Layer Style. Στο Layer Style θα βλέπετε όμως το αποτέλεσμα. Βλέπετε εδώ, αν ανοίξω λίγο τα μαύρα, το μαύρο πλαίσιο, φτιάχνει ένα μαύρο σκιασμό χρησιμοποιώντας έτσι λίγο τα λευκά του. Λοιπόν, και εδώ ας πούμε έχουμε φτιάξει αυτό που θέλουμε να φωτίσει. Με άλλη λοιπόν σπάμε αυτό το δεσμό στα 2 και γίνεται λίγο πιο απαλό. Το πάμε λίγο πιο αριστερά να φωτίσει. Ωραία. Φυσικά η φωτογραφία δεν θα μείνει έτσι, γιατί τι κάνουμε, θα απενεργοποιήσουμε τη μάσκα μόνο με Ctrl-I και μετά θα πάρουμε το brush με flow στο 100 και θα κάνουμε paint, θα ζωγραφίσουμε δηλαδή τα σημεία που θέλουμε με λευκό. Εδώ. Ζωγραφίζουμε αυτά που θέλουμε με λευκό. Βλέπετε, πήρε μια ζωντάνια η φωτογραφία. Μπορούμε λίγο και το μαλλί εδώ, να το κάνουμε λίγο πιο έντονο, εδώ. Να χτυπάει πιο όμορφα το φως. Πάρα πολύ ωραία. Αν δεν μας αρέσει τόσο έντονο, πάρα πολύ απλά μπορούμε να χαμηλώσουμε το fill. Πολύ ωραία. Πάμε τώρα να φτιάξουμε και τις σκιές. Τις σκιές τις φτιάχνουμε με ακριβώς τον ίδιο τρόπο, χαμηλώνοντας τα curves. Έτσι εδώ. Το κάνουμε λίγο υπερβολικό, γιατί θα καταλάβετε τι θα κάνω μόλις τώρα. Θα κατεβάσω λοιπόν από τα λευκά προς το μαύρο. Βλέπετε, αν κατεβάσω από το μαύρο προς τα λευκά γίνεται το ανάποδο, αν κατεβάσω από το λευκό προς το μαύρο
γίνεται αυτό που θέλουμε εδώ και θέλουμε στην ουσία εδώ αυτό εδώ. Σπάμε το δεσμό ανάμεσα στα λευκά και χαμηλώνουμε λίγο το fill. Πάρα πολύ ωραία. Απενεργοποιούμε τη μάσκα και μπορούμε εδώ πέρα στην ουσία να κάνουμε κάτι πιο έντονο, πιο contrast. Εδώ θα κάνουμε λίγο εδώ τα μαύρα. Εδώ λίγο πιο μαύρο, να κάνει μια σκίαση δηλαδή παραπάνω. Λίγο εδώ στο μαλλί, εδώ στο λαιμό. Και αν δεν μας αρέσει τόσο έντονο όπως είπαμε, μπορούμε να κατεβάσουμε και άλλο το fill. Στο 36 νομίζω είναι πανέμορφο. Λοιπόν, αφού έχουμε τελειώσει με αυτό, φυσικά μπορούμε στη συγκεκριμένη περίπτωση να πειράξουμε και άλλα πράγματα, όπως ας πούμε να ανεβάσω εδώ, μάλλον δεν θα το κάνω έτσι, θα το κάνω αλλιώς. Χρησιμοποιώ ένα κενό layer και πάω εδώ, μπορεί ας πούμε να θέλω να τονίσω πράγματα στη φωτογραφική. Τι κάνω, εδώ όπως είπαμε 5 στο flow, λευκό, overlay και με το overlay εδώ μπορώ να τονίσω ας πούμε το φωτισμό εδώ, τη γυαλάδα της κάμερας, να της δώσω δηλαδή λίγο χαρακτήρα ρε παιδί μου, λίγο φως. Φυσικά το ότι καλύτερο είναι τα συγκεκριμένα σημεία να τα πιάνουμε στην κάμερα, δηλαδή την ώρα της λήψης. Προφανώς δεν μπορείς να έχεις τον τέλειο φωτισμό πάντα, δεν μπορείς να έχεις τα τέλεια εργαλεία πάντα και θα πρέπει να πορευτείς με αυτά. Λοιπόν, θέλω κι άλλο εδώ, θέλω έτσι να γίνει shining. Μπορώ να βάλω και ένα, ξέρω εγώ, μια μασκούλα εδώ, γιατί εδώ πέρα έκανα ένα λάθος και επειδή δεν θέλω να κάνω raise, θα ζωγραφίσω εδώ με μαύρο το σημείο αυτό και θα φύγει κάτι άσχημο έτσι που έπιασε το μάτι μου. Είναι λεπτομέρειες οι οποίες όταν κάνεις zoom out φαίνονται. Λοιπόν, πάμε τώρα να σας δείξω λίγο Nick Collection. Ctrl-Alt-Shift-E να κάνουμε ένα merge layers, να δω και τα μηνύματα σας πριν πάω σε αυτό. Ναι, φουμπού Λουκουζά, φουμπού. Λοιπόν, πάμε εδώ, filters, Nick Collection. Το Nick Collection είναι ένα extra plugin το οποίο μπορείτε να βρείτε στο ίντερνετ. Δυστυχώς δεν είναι δωρεάν. Πρόλαβα και το πήρα δωρεάν όταν είχε βγει μια πάρα πολύ καλή προσφορά. Προσπάθησα η αλήθεια και να το βρω σπασμένο, αλλά δεν δουλεύει παιδιά. Δεν σου κάνει απλά τα συγκεκριμένα πράγματα που θέλεις να κάνεις. Και εδώ το Nick Collection λειτουργεί περίπου σαν τα φίλτρα του Facebook ή του YouTube, του Instagram, αλλά είναι τελείως διαφορετικό, πιστέψτε με. Έχουμε classic κάμερα εδώ σε επιλογή και μπορούμε να επιλέξουμε διάφορα στυλ. Εσείς δεν το βλέπετε. Μισό λεπτό να το προσθέσω. Όχι αυτό. Window Nick. Τώρα το βλέπετε. Λοιπόν, μας βγάζει αυτό εδώ. Αυτό είναι το Nick Collection. Είναι ένα, όπως είπα, plugin που μπορεί να μπει στο Photoshop. Σου φτιάχνει εδώ πέρα διάφορα dirt, πώς να το πω, βρωμιά ας πούμε πάνω στη μηχανή, στη φωτογραφία, να φαίνεται λίγο πιο κάπως. Εδώ δεξιά σου έχει τις επιλογές του κάθε προφίλ. Εμένα δεν μου αρέσει αυτό, μου αρέσει το color cast ας πούμε, που εδώ κοιτάξτε τι μπορώ να κάνω. Έχει εδώ πέρα ας πούμε αυτό το ωραίο το φως. Πάω εδώ στο light leaks και μπορώ να επιλέξω και άλλα φώτα. Αυτό. Χωρίς να χρειάζεται να το έχω τραβήξει στην κάμερα, μπορώ να το φτιάξω. Με διάφορους τρόπους, εδώ μπορώ να χαμηλώσω το strength, να μην φαίνεται τόσο. Έχει κι άλλα είδη, μπορείτε να δοκιμάσετε με τη συγκεκριμένη παλέτα. Πάρα πολύ ωραίο αυτό, ειδικά αν το χαμηλώσω εδώ και το κάνω έτσι, μου αρέσει πάρα πολύ. Color Cast 3. Παίζω εγώ πολύ με τα light leaks όπως καταλαβαίνετε, δημιουργώντας έτσι ένα ψεύτικο φως, το οποίο όμως μοιάζει αληθινό γιατί κουμπώνει πάρα πολύ ωραία με τα υπόλοιπα. Πάρα πολύ σημαντικό είναι αυτό εδώ το vintage camera, το οποίο σου φτιάχνει και ένα frame γύρω γύρω, το οποίο φυσικά μπορείς να το απενεργοποιήσεις κάτω κάτω εδώ που λέει frame.
σου φτιάχνει μποκέ αν θέλεις και πού το θέλεις το μποκέ σου. Φυσικά εμείς δεν δουλεύουμε με μποκέ εδώ, ούτε με vignetting, οπότε θα πάμε στο lightlix και θα χαμηλώσουμε εδώ το strength και θα φαίνεται ένα πάρα πολύ όμορφο. Στα basic adjustment μπορούμε να πάμε details, μας εμφανίζει details που υπάρχουν και πίσω και μπροστά από την κάμερα. Μπορείτε να κάνετε λοιπόν όλα αυτά τα πράγματα στο Nik Collection. Σας το δείχνω εδώ γιατί αλήθεια τα συγκεκριμένα δεν τα βρίσκεις εύκολα, κάποιο tutorial που μπορεί να σου δείξει κάποιος και μάλιστα στα ελληνικά. Μπορείς να φτιάξεις διάφορα φώτα, χρωματισμούς, υπάρχει και ένα color bending, θα δούμε πώς αντιμετωπίζουμε το color bending. Το color bending στην ουσία είναι όταν δεν μπορείς να δεις εύκολα τη διαβάθμιση του μαύρου ή του λευκού και σου κάνει κάποια κράτσα, ας πούμε, μια πολύ απότομη διαβάθμιση από το ένα φάσμα στο άλλο και φαίνεται πάρα πολύ άσχημο. Το βλέπουμε δηλαδή σε ταινίες, σειρές και είναι λίγο cringe η φάση και είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο γιατί συμβαίνει μόνο στα σκοτεινά σημεία ή στα πάρα πολύ λευκά όταν υπάρχει διαβάθμιση. Θα πάω, κοιτάξτε εδώ πέρα, ας πούμε, τι κολπάκια έχει το vintage. Μπορεί να φτιάξεις κάτι τέτοιο. Μπορείς, ας πούμε, να φτιάξεις κάτι τέτοιο. Εδώ. Και φυσικά εδώ πέρα μπορείς να ρυθμίσεις που θέλεις να είναι το κάθε σημείο. Μπορεί εδώ να θέλω να δείξω μόνο το αριστερό μάτι, το δεξί μάτι και εδώ μόνο το αριστερό. Ή εδώ την κάμερα μόνο, π.χ. Εδώ. Και εδώ μόνο, ξέρω εγώ, γλαστράκι, ρε. Γιόλο. Μπορεί να τα κάνεις όλα. The sky is the limit. Μάλλον το limit είναι η φαντασία σου και το τι ακριβώς θέλεις να κάνεις. Σας δείχνω εδώ διάφορες επιλογές που μπορείτε να παίξετε με το Nik Collection. Είναι ένα πάρα πολύ όμορφο plugin. Ίσως από τα αραιότερα υπάρχουν στο Photoshop. Το Nik Collection είναι της Google, για όσους δεν ξέρουν. Μπορείτε να κάνετε εδώ αυτό, ας πούμε, και να φανεί sci-fi, ξέρω εγώ. Μπορείς να παίξεις με αυτά, zoom strength, rotate, μπορεί να το κάνεις έτσι να κάνει rotation και καλά. Το bokeh του είναι λάθος εδώ, πρέπει να είναι κάπου εδώ. Μπορείς να φτιάξεις 1000 πράγματα, όρεξη να έχεις, φαντασία να έχεις. Άλλο που σας δείχνω εδώ πέρα είναι αυτό, πάρα πολύ ωραίο. Ή αυτό δείχνει ένα άλλο χαρακτήρα, ας πούμε, πιο μπροστά από το subject το δικό μας. Μπορείτε να χαμηλώσετε εδώ πέρα και να βάλετε 1000 πράγματα. Πραγματικά σας λέω, και εδώ πέρα, κάτω-κάτω αριστερά, σας έχει το I'm feeling lucky, το οποίο τι σημαίνει, ότι παίρνει όλες τις ρυθμίσεις. Της κάνει ένα blend που δεν υπάρχει πιο πάνω και φτιάχνει κάτι καινούριο. Και εσύ μπορείς δεξιά εδώ πέρα να πειράξεις κάτι που ίσως δεν σ' αρέσει ή σ' αρέσει και θες να του κάνεις περισσότερο contrast. Έχει άπειρες επιλογές όπως σας είπα. Στο motion θες να δώσεις motion δεξιά-αριστερά και θες να κρατήσεις παγωμένη την εικόνα εδώ. Το κάνεις πάρα πολύ εύκολα γρήγορα. Ή wet plate. Wet plate είναι οι πλάκες που είχαμε παλιά στις φωτογραφικές μηχανές που έμπαινε ο άλλος μέσα. Τη φτιάχνει έτσι, έτοιμη, πάρ' την, παίξ' την. Χωρίς να κάνεις κάποιο full edit, χωρίς να βλέπεις λεπτομέρειες κτλ. Σου έχει έτοιμη σκουριά, dirt εδώ, φτιάχνεις, κάνεις, τελείωσες. Λοιπόν, να μην σας κουράσω, θα πάω λίγο εδώ στο color cast που μου άρεσε κάτι εδώ. Θέλω έτσι να το κρατήσω, αλλά δεν θέλω subtilt, θέλω εδώ, ίσως κρατήσω αυτό, αλλά δεν το θέλω faded, το θέλω εδώ, χαμηλώσω και λίγο το strength του, και ως leak θα πάρω, να δω λίγο αυτό, όχι δεν μ' αρέσει, συγχωρέστε με λίγο, αλλά έτσι δουλεύω, δοκιμάζω πράγματα, βλέπω πράγματα. Δεν μ' αρέσει το βιαστικό, το γρήγορο. Θέλω λίγο δουλειά, γιατί
Καλός ή κακός εξαρτάται από τη δουλειά σου. Αν κάποιος δει κάτι σε μια φωτογραφία που δεν του αρέσει, ναι μεν είναι υποκειμενικό όλο αυτό, αλλά πρέπει τουλάχιστον να πλησιάσεις λίγο στα γούστα κάποιου που θα δει τη φωτογραφία σου. Φυσικά, πρωταρχικό ρόλο παίζει το δικό μου το γούστο. Αν μου αρέσει εμένα η φωτογραφία. Και μετά, πλάθεσαι. Βλέπεις τι αρέσει και στον κόσμο, δοκιμάζεις πράγματα. Λοιπόν, πάμε λίγο στα μηνύματά σας. Σταύρος, μπορώ να κάνω μετά export την εργασία μου σε PNG ή JPEG? Ναι, μπορείτε να την κάνετε export, έξυπνα, χωρίς να χάσετε καθόλου detail και η φωτογραφία να είναι στο μέγιστο μικρότερο όγκο για να μπορέσει να ανεβεί εύκολα σε μια ιστοσελίδα. Θα σας δείξω πώς. Μαραβέλης, παλιότερα είχε σε πολλούς τύπους, δεν ξέρω τις πιο πρόσφατες εκδόσεις αν έχουν κλειδώσει το export. Όχι, δεν έχουν κλειδώσει κανένα export, όλα μια χαρά είναι. Λοιπόν, π.χ. εμένα αυτό εδώ πέρα μου φαίνεται λίγο υπερβολικό, ειδικά αν κουμπώσω πάνω το lookup μου φαίνεται πάρα πολύ υπερβολικό, αλλά και πάρα πολύ ωραίο. Οπότε τι κάνω, χαμηλώνω εδώ πέρα με το fill. Δεν θέλω να φαίνεται πάρα πολύ, το πάω περίπου στο 42%, κουμπώνω και το fill και βουαλά, είμαστε έτοιμοι. Ίσως μπορώ να προσθέσω κάποια πραγματάκια. Πάνω όμως από το lookup, αν θέλω ας πούμε να προσθέσω φωτισμό, θέλω να προσθέσω εδώ ας πούμε, σε αυτήν εδώ την περιοχή, θέλω να προσθέσω, κάτσε να δω λίγο στον BS πώς είμαστε, μια χαρά. Θέλω εδώ να προσθέσω ένα τυρκουάζ, ας πούμε. Θέλω ένα φως ίδιο με αυτό εδώ. Και λίγο πιο έντονο. Ίσως. Ένα μοβ. Οπότε, σε ένα νέο layer πάνω από όλα τα υπόλοιπα, κάνω κλικ εδώ, παπ. Όχι με αυτό, όχι flow 5, 100% flow. Παπ, βαράω εδώ. Φως. Δεν είναι ωραίο? Πάρα πολύ ωραίο. Πάμε εδώ στο blend, το κάνουμε screen, control tab για να το κάνουμε έτσι ένα modify. Πολύ ωραία, πολύ όμορφα. Το κάνω λίγο expand, enter, χαμηλώνουμε το opacity και έχουμε ένα ψεύτικο φως. Όπως και εδώ από πάνω ας πούμε, μπορεί να βάλω κάτι σε κόκκινο. Με τον ίδιο τρόπο βαράω εδώ, όχι, κόκκινο είπαμε, X, κόκκινο. Και μπορώ να παίξω με αυτόν τον τρόπο και να φτιάξω έτσι ένα διπλό χρωματισμό, ένα διπλό φωτισμό με Enter, Screen και να χαμηλώσω λίγο το opacity. Παιδιά, μπορείτε να κάνετε χιλιάδες πράγματα αν έχετε πραγματικά όρεξη και φαντασία. Λοιπόν, εγώ θα τα χαμηλώσω λίγο αυτά γιατί μου αρέσουν. Φαίνεται εδώ πέρα ας πούμε, τώρα για να το δείξω, ένα bending. Βλέπετε εδώ? Εδώ κάνει κάποιες γραμμές. Δεν μας αρέσει αυτό καθόλου. Πώς το διώχνουμε? Λοιπόν, έψαχνα πάρα πολύ καιρό να δω πώς διώχνεις αυτό το bending. Και παιδιά, ο τρόπος είναι πάρα πολύ απλός. Πηγαίνεις εδώ πέρα που λέει Image, πηγαίνεις στα Modes, από 8 bit το κάνεις 16, OK. Και επειδή θέλουμε να δουλεύουμε social media και οι φωτογραφίες μας ανεβαίνουν σε 8 bit, θα πρέπει να το ξαναγυρίσουμε σε 8 bit. Λοιπόν, αφού κάνει render, ό,τι είναι να κάνει render, πολύ ωραία, βλέπουμε ότι αν κάνουμε zoom, φαίνεται καθόλου. Ωραία, εξαφανίστηκε. Αν κάνεις πάρα πολύ zoom, δεν φαίνεται καθόλου. Και το ξαναγυρίζουμε πίσω σε εδώ 8 bit και από μόνο του θα φτιάξει ένα gradient, ένα gain, ένα θόρυβο δηλαδή, για να μπορέσει αυτό να το απαλύνει. Μπορούμε να βάλουμε και εμείς από μόνοι μας θόρυβο και είναι ο πιο εύκολος τρόπος ο θόρυβος για να εξαλείψεις αυτά τα color bending. Βλέπετε εδώ, αν κάνω zoom,
φαίνεται στο 8-bit, οπότε θα προσθέσω θόρυβο. Αφού το έχω φτιάξει αυτό που θέλω, πηγαίνω εδώ, filter, camera raw. Βλέπετε κανονικά το camera raw, όχι. Ναι, capture. Δεν βλέπετε το camera raw. Δεν βλέπετε το camera raw, ρε γαμώτο. Και είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό τέτοιο. Οπότε θα κάνω εδώ πέρα, παιδιά, ένα screen για να βλέπετε αυτό που θέλω να βλέπετε. Display. Λοιπόν, sorry γι' αυτό. Νομίζω ότι τώρα το βλέπετε, έτσι. Αυτό είναι το camera raw, όπως σας εξήγησα πριν, και θέλουμε να προσθέσουμε θόρυβο. Να πάμε στα εφέ. Grain, εδώ. Στο grain προσθέτουμε θόρυβο και εξαλείφουμε το color banding. Είναι ένας τρόπος, είναι ένας άσχημος τρόπος, αλλά παραμένει ένας τρόπος. Ή μπορούμε να πάμε στα, όπως σας είπα, 16-bit και τα λοιπά. Αλλά επειδή με χαλάει, το δω τώρα και με χάλασε, θα τα βγάλω και εξαφανίστηκε το color bending. Υπάρχουν πολλές φορές που όταν κάνω κάποιο edit σε φωτογραφίες, μπορεί να κάθομαι ώρες πάνω από μια φωτογραφία, να μην μου βγαίνει όπως θέλω, οπότε το ξαναπάω από την αρχή. Διαγράφω τα πάντα και ξανά από την αρχή. Το βλέπεις με μια καινούργια προοπτική. Και εδώ πέρα θα χρησιμοποιήσω το camera raw, όπως σας είπα. Βλέπετε επιτέλους το camera raw, για να το δω. Μισό λεπτό λίγο να σας θορυβήσω. Εδώ. Πάρα πολύ ωραία. Το βλέπετε όλο. Βγει αυτό. Τώρα, κάνω τελευταίες λεπτομέρειες. Τι λεπτομέρειες θέλω να κάνω? Θέλω να ανεβάσω λίγο τα highlights. Την κάνω λίγο πιο έντονη. Και τα whites. Επίσης θέλω να ανεβάσω λίγο τα shadows. Να δώσω λίγο clarity. Λίγο δηλαδή οξύτητα στη φωτογραφία. Τι άλλο να πειράξω από εδώ? Τίποτα. Πάμε εδώ. Curves. Μπορώ να χρησιμοποιήσω λίγο το light. Να ανεβάσω λίγο το light, να δείτε. Παίξτε ακραία στις ρυθμίσεις για να δείτε τι ακριβώς κάνει η ρύθμιση. Δεν θα χρησιμοποιήσω άλλο light, νομίζω ότι είναι αρκετό. Πάμε λίγο στο sharpness. Noise reduction δεν μας χρειάζονται. Στο sharpening θέλουμε να προσθέσουμε λίγο sharp. Εδώ να γίνει πιο sharp η φωτογραφία, όσο δυνατόν καλύτερα γίνεται, χωρίς όμως να κάνει κόκκους. Και όπως το κάνουμε αυτό, π.χ. εγώ θέλω μόνο sharp εδώ. Αντί να το κάνω δεξιά με filters, με μάσκες, πάω εδώ στο masking, πατώντας το alt και κλικάροντας αυτό που θέλω, όπως σας είπα με τη μάσκα, το λευκό είναι το ενεργό στοιχείο αυτού που έχουμε επιλέξει. Οπότε εδώ λέω ότι θέλω να είναι sharp μόνο αυτό και όχι το background πίσω. Χαμηλώνω λίγο το sharpness. Εδώ. Ανεβάζω και λίγο το luminance. Έτσι για το θόρυβο. Και πάμε εδώ τώρα. Εδώ είναι το HSL Adjustments. Είναι ίσως το πιο σημαντικό εργαλείο στο Camera Raw. Μπορείς να αλλάξεις τα χρώματα πάνω στη φωτογραφία. Π.χ. Μπορείς να θες να κάνεις μια ασπρόμαυρη φωτογραφία, αλλά να φαίνονται τα κόκκινα. Μόνο τα κόκκινα. Τι κάνεις? Χαμηλώνεις εδώ, χαμηλώνεις εδώ, χαμηλώνεις πράσινα, μπλε, τα πάντα και μένει μόνο το κόκκινο. Φαίνεται μόνο δηλαδή τα χείλη που είναι κόκκινα. Με 3-4 κλικ. Τίποτα άλλο. Λοιπόν, default. Εγώ αυτή τη στιγμή θέλω να αλλάξω λίγο το χρώμα του δέρματος. Να το κάνω λίγο προς το κόκκινο. Οπότε εδώ πατάω hue. Το hue είναι, αλλάζεις από το ένα χρώμα και πας στο άλλο. Αυτό είναι το hue. Και εδώ πέρα βλέπουμε τη διαβάθμιση του κόκκινου. Μπορώ να το κάνω τελείως κόκκινο, μπορώ να το κάνω τελείως κίτρινο. Φυσικά δεν θέλουμε η κοπέλα να φαίνεται άρρωστη, θέλουμε να φαίνεται θερμή. Οπότε εδώ θα πείραξα λίγο το orange. Orange είναι το χρώμα του δέρματος, στις περισσότερες φορές είναι πορτοκαλί, ανάλογα με το φωτισμό και το άτομο το οποίο κάνουμε edit ή έχουμε φωτογραφίσει. Εδώ το κόκκινο εγώ θέλω να το κάνω λίγο πιο έντονο.
αλλά όχι τόσο έντονο, και αυτό θα το χαμηλώσω λίγο το χρώμα εδώ, στο saturation θα το χαμηλώσω, ή μπορώ να χαμηλώσω και εδώ το χρώμα του δέρματος και να το κάνω λίγο πιο έτσι. Ίσως θα το κάνω εδώ. Χαμηλώνω λίγο και το χρώμα του δέρματος. Επίσης με ενοχλεί λίγο τα mauve, με ενοχλούν. Θα τα χαμηλώσω λίγο στο saturation. Yellow. Τα green. Γενικά θα το χαμηλώσω λίγο. Και στο luminance μπορούμε να δώσουμε φωτεινότητα και ένταση. Μάλλον φωτεινότητα είναι το πιο σωστό. Π.χ. τα χείλη που είναι κόκκινα, εγώ θα θέλω να τα κάνω πιο φωτεινά. Αν δείτε εδώ πέρα κάνω zoom. Βλέπετε, χαμηλώνω, αυξάνω, έτσι, μόνο τα κόκκινα σημεία. Θέλω να τα κάνω λοιπόν πιο έντονα τα χείλη. Πάμε πίσω, fit in view. Και εδώ πέρα στο orange είναι, όπως σας είπα, το πρόσωπο. Μπορώ να το φωτίσω, μπορώ να το χαμηλώσω. Εγώ θα το φωτίσω λίγο. Και τα κίτρινα σημεία. Χαμηλώστε, ψηλώστε, να δείτε ποια σημεία επηρεάζει αυτό που πειράζετε. Το κίτρινο εδώ νομίζω είναι μια χαρά. Πράσινο, τι έχουμε πράσινο, τα φυτά. Τα φυτά πρέπει να είναι εδώ. Μπλε σημεία εδώ, οπότε και αυτό θα μ' άρεσε λίγο εδώ. Έχουμε και άλλα μπλε σημεία, εδώ το footer, όπως βλέπετε. Να το αυξήσουμε λίγο το footer. Μοβ σημεία έχουμε πάνω στο footer. Και magenta. Τις περισσότερες φορές δεν θα δείτε magenta. Λοιπόν, και αφού έχουμε φτιάξει αυτό, βάζουμε και λίγο το vignetting, να δώσουμε ένα βάθος. Βάζουμε λίγο εδώ. Χαμηλώνω το midpoint. Αν πατήσετε alt, το alt είναι κουμπί κλειδί. Το alt βλέπετε που επηρεάζει το vignetting. Εγώ το θέλω λίγο εδώ. Και feather για να ανοίξει λίγο η διαβάθμιση, να είναι πιο ομαλό. Εδώ το highlight εγώ δεν το προτιμώ. Προτιμώ το color priority, που δίνει προτεραιότητα στα χρώματα για να κάνει το συγκεκριμένο εφέ. Νομίζω ότι είμαστε εντάξει. Αν ανεβάσω λίγο τα shadows, κάνω λίγο contrast, και η φωτογραφία μας μετά τις αλλαγές είναι έτοιμη. Δείτε πως ήταν πριν το camera raw filter και μετά το camera raw filter. Πιο έντονη, πιο δυναμική, πιο... Εμένα μ' αρέσει. Και εφόσον εμένα μ' αρέσει, η φωτογραφία αυτή θα μείνει. Πάμε λοιπόν να βγάλω λίγο αυτό. Display, ωραία εδώ. Τι έχουμε εδώ. Βλέπετε, τι βλέπετε. Nick, window. Τι έχει αυτό. Α, οκ. Okay. Λοιπόν, αυτό και αυτό θα το αφήσω. Ωραία. Πάμε λοιπόν να βάλουμε την υπογραφή μας σε αυτό. Έχω εγώ ένα φάκελο εδώ υπογραφή. Την έχω σε PNG αρχείο. Την προσθέτω μέσα. Είναι αυτή εδώ. Συνήθως τη βάζω κάτω δεξιά, κάτω αριστερά. Θέλω να είναι σε ένα σημείο το οποίο να μην ενοχλεί την αισθητική της φωτογραφίας. Οπότε συνήθως τη βάζω κάτω δεξιά ή αριστερά. Συνήθως στις γωνίες τις βάζουμε τις υπογραφές. Να μην είναι πολύ μεγάλες, να μην είναι πολύ μικρές. Να μπορεί ο άλλος να τις διαβάσει. Εφόσον αυτό που είχα φτιάξει εγώ ως υπογραφή είναι μαύρο, πατάω Ctrl I και γίνεται λευκό. Δηλαδή αλλάζω στο αντίθετο χρώμα. Κάνω δύο κλικ πάνω στην υπογραφή. Δώσ' του, χωρίς να αλλάξει το όνομα. Ωραία. Barrel Embrow, το οποίο δίνει ένα βάθος δεξιά και αριστερά από τα γράμματα. Κάνω και ένα Drop Shadow και είμαι κούκλι. Φωτογραφία αυτή είναι έτοιμη και πάμε τώρα να την αποθηκεύσουμε. File, Export και Save for Web Legacy. Αυτό τι κάνει στην ουσία. Να δω αν το βλέπετε κιόλα στο BS. Δεν το βλέπετε. Οπότε εγώ θα σας το προσθέσω. Εδώ. Window. Save. Αυτό εδώ είναι. Μαύρο το βλέπετε. Μαύρο το βλέπω κι εγώ. Fit in view. Βλέπετε εδώ πέρα. Το save for web. Τι κάνει αυτό. Σου λέει.
Υπάρχουν φωτογράφοι που ανεβάζουν φωτογραφίες σε site, social media κτλ. Αλλά σε ενημερώνει εδώ πέρα κάτω πόσο θα γίνει το export. Δηλαδή εδώ πέρα μου λέει ότι θα είναι 11 MB. Φίλε, με 11 MB δεν πας πουθενά. Δεν μπορείς να δώσεις έναν πελάτη μια φωτογραφία 11 MB να ανεβάσει την ιστοσελίδα του. Τον φορτώνεις, δεν υπάρχει λόγος. Και δεν υπάρχει λόγος να είναι 6.000 επί 4.000. Αυτό το κάνεις όταν πας για εκτύπωση. Δεν πας για εκτύπωση, πας να δώσεις φωτογραφία σε έναν πελάτη. Λοιπόν, οι συνηθισμένες έτσι διαστάσεις είναι 2000 επί 1333 και βλέπετε εδώ πέρα κάτω έγινε 940 kilobyte η φωτογραφία χωρίς να χάσει ούτε λίγο. Φυσικά το quality εδώ το έχουμε στο 100% για να μην χάσει καθόλου, είναι JPEG, είναι στα maximum και είναι progressive αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Οπότε εγώ συνήθως οι φωτογραφίες που ανεβάζω δεν βλέπω τόσο τις διαστάσεις όσο τον όγκο της φωτογραφίας. Και το Facebook και το Instagram σου κρατάει φωτογραφία μέχρι 2 MB. Μετά από 2 MB σου κάνει compressed και μπορείς να χάσεις λεπτομέρειες. Οπότε εγώ την ανεβάζω σιγά σιγά από τα 2000 επί 1333 υπόψη όταν αλλάζεις το ύψος, αλλάζει και το πλάτος αυτόματα, δεν χρειάζεται να τα κάνεις χειροκίνητα γιατί εδώ πέρα δεξιά υπάρχει το link. Λοιπόν, πάμε σε 2200, θα μας βγει, κλικάρουμε μέσα για να μας βγάλει νέο όγκο εδώ, στο 1 MB. Θα το πάω λίγο πιο ψηλά, θα το πάω στα 2500. Θα μας πάει στο 1,5 MB, θα το ανεβάσω κι άλλο, 2700. Λοιπόν, 1700, 2800 επί 1867. Και είμαστε στα 1,943 MB. Είναι τέλειο αυτό. Πατάμε save. Πού θέλουμε να το κάνουμε save? Θέλουμε να το κάνουμε save σε ένα νέο φάκελο που θα φτιάξουμε. Εδώ έχω τα δικά μου. Ωραία photos. Δεν χρειάζεται να πατήσετε τίποτα άλλο. Μπαίνετε μέσα στο φάκελο που θέλετε και πατάτε save. Τίποτα άλλο. Τα υπόλοιπα είναι οι ρυθμίσεις που έχουμε κάνει από πριν. Ωραία. Best. Και εδώ θα κάνουμε edit. Λοιπόν, έγινε το save μας, τελείωσε. Τώρα, επειδή πολλές φορές οι πελάτες ή ακόμα και εμείς μπορεί να δούμε μια φωτογραφία μας και να πούμε, ξέρεις κάτι, αυτό χρειαζόταν να διορθωθεί. Τι κάνουμε, πάμε file, save as και το αποθηκεύουμε από το save as, όχι το save for web. Save as, εδώ, edit, το βγάζουμε σε PSD. Το PSD file είναι αρχείο του Photoshop, το διαβάζει μόνο το Photoshop. Και είναι ό,τι έχουμε κάνει στο project μας για να μπορούμε να μπούμε μέσα, να το αλλάξουμε και να κάνουμε save for web και πάλι. Πάμε λίγο στα μηνύματά σας εδώ. Μπορώ να μεγεθύνω μικρή σε μέγεθος φωτογραφία χωρίς να χαλάει η αρχική ποιότητα? Αναλόγως την αρχική φωτογραφία που έχεις, συνήθως μπορείς από μεγάλη να την κάνεις μικρή χωρίς να χαλάσεις, από μικρή να την κάνεις μεγάλη σίγουρα κάτι θα χάσει. Δεν μπορεί κανένας υπολογιστής να σου δώσει τόση λεπτομέρεια και να μπουκώσει τόσα πολλά μεγαπίξελ για να σου δώσει κάτι το οποίο μπορεί να μην ήταν εκεί όσον αφορά τη λεπτομέρεια. Λοιπόν, αυτή ήταν η μία φωτογραφία που φτιάξαμε. Είναι η φωτογραφία που μ' άρεσε πάρα πολύ. Και κλείνουμε εδώ το συγκεκριμένο project. Θα πάμε για ακόμα μία. Θέλετε να κάνω ακόμα μία ή έχετε βαρεθεί, ξέρω εγώ? Μισό λεπτό. Άλλες φωτογραφίες. Να παίξουμε λίγο με πορτρέτο. Μισό λεπτό και να βάλω. Για πείτε μου εσείς, θέλετε να συνεχίσω ή να το διαλύσουμε εδώ πέρα? Ό,τι θέλετε. Λοιπόν, είχα μια φωτογραφία εδώ εσύ. Νάτι.
Έχω και μία εξωτερική φωτογραφία, έτσι, με λίγο διαφορετικό φωτισμό. Να τη δω. Πάρα πολύ δυναμική φωτογραφία. Πείτε μου, πείτε μου. Γράψτε μου, τι θέλετε. Λοιπόν, εγώ θα την ξεκινήσω. Θα τη φτιάξω όπως θα σας λέω και όλα κάποια πραγματάκια, κάποια tips. Λοιπόν, βλέπετε, τι βλέπετε. Δεν βλέπετε εσείς κάτι εδώ. Παρ' όλα αυτά, εγώ το φτιάχνω εδώ. Δεν φάνηκε πως έκανες export. Μισό λεπτό. Να βάλουμε λίγο λεπτομέρεια. Highlights, χαμηλώνουμε λίγο. Ωραία. Αυτή είναι η φωτογραφία την οποία θα φτιάξουμε και θα δείτε και πάλι το export. Θα το ξανακάνω άλλη μία φορά. Λοιπόν, εδώ όπως βλέπετε έχουμε κάποια σημάδια, η φωτογραφία είναι μακρινή, οπότε δεν μπορούμε να έχουμε full detail σε μια κάμερα entry level, ας πούμε. Οπότε θα την κάνουμε όσο το δυνατόν καλύτερα μπορούμε. Αφαιρούμε τα blemishes εδώ. Έχω επιλεγμένο αυτό, αυτό, ωραία, και συνεχίζω να αφαιρώ. Εδώ. Για τη μουσική δεν χρειάζεται να φοβάστε, είναι free. Η μουσική είναι από τον Σέφυρος. Μπορείτε να βρείτε μουσικές του στην περιγραφή. Έχω το link για να τον βρείτε σε περίπτωση που θέλετε και εσείς μουσική από τον τύπο. Είναι απίστευτος, ακούτε τις μουσικές παίζει πίσω. Αυτό το είδος ονομάζεται Chill Step και μ' αρέσει να το ακούω όταν κάνω edit. Αν κάτι δεν μας αρέσει μετά το διορθώνουμε στην πορεία. Αφαιρώ πρώτα τα σημάδια, είναι κάτι το οποίο είναι μια σχετικά γρήγορη διαδικασία και εύκολη να διαγράψει σημάδια. Και εδώ θέλω να διαγράψω αυτό εδώ, δεξιά βλέπετε το σταυρουδάκι, το οποίο σου δείχνει από πού παίρνω την πληροφορία, φίλε, για να γεμίσω αυτό που θέλεις. Να κάνω blend, δηλαδή. Πολύ ωραία, και εδώ αυτό το σημαδάκι θέλω να φύγει. Θυμηθείτε, κάθε φορά που κάνετε κλικ για να διαγράψετε κάτι, πρέπει να κάνετε πρώτα δειγματοληψία σε ένα καθαρό σημείο. Όχι ποτέ από το ίδιο. Π.χ. εδώ έχουμε αρκετές ελιές. Θα παίξουμε λίγο εδώ πέρα με τα blend, με το healing tool, έτσι λέγεται αυτό το tool, healing, και θα σας δείξω μετά πως ήταν η φωτογραφία και πως έγινε μετά τις ρυθμίσεις μας, μετά μάλλον το edit που κάναμε. Ωραία, εδώ έχει κάποιες γραμμές. Διορθώσουμε. Κάποιες κοκκινίλες είναι από τις μπογιές που είχαμε βάλει πιο πριν. Θα δείτε στο τελικό upload τι εννοώ. Είχαμε κάποιες φωτογραφίες πάρα πολύ ωραίες με μπογιές, με διάφορα πράγματα. Είναι πάρα πολύ ωραία φωτογράφηση. Κάναμε φοβερή δουλειά με την Ατριάννα. Λοιπόν, βγάζω εδώ ελίτσες, σημάδια. Πάρα πολύ γρήγορα. Όλα αυτά, παιδιά, τα κάνω με το ποντίκι. Δεν έχω κουμπώσει κάποιο Wacom τέτοιο, παρόλο που έχω Wacom, ένα παλιό. Θέλησα σήμερα να το κάνω πιο πολύ με το ποντίκι για να δείτε ότι δεν έχει σημασία αν θα χρησιμοποιήσεις πένα, stylus ή ποντίκι. Σημασία έχεις να ξέρεις να χρησιμοποιείς τα εργαλεία που σου έχουν δοθεί και έχεις. Είτε αυτό είναι ποντίκι, ή αυτό είναι πένα, ή αυτό είναι οτιδήποτε.
ακόμα και tablet να έχετε, μπορείτε να το δουλέψετε. Λοιπόν, έχω κάνει έτσι μία... να σβήσω λίγο και τα σημάδια από τις μπογιές. Εδώ. Βλέπετε, παίρνω συνέχεια δειγματοληψία. Θέλω να γίνει blend. Να γίνει δηλαδή ομοιόμορφο το σημείο. Και το εξαφανίσαμε. Λοιπόν, εδώ επίσης θέλω να γίνει ωραία διαβάθμιση του κόκκινου με το beige στο χρώμα. Και ας έχει ατέλειες. Όπα. Εδώ. Ανεβάζουμε λίγο τη βούρτσα μας. Παίζουμε. Κλικ, 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 κλικ. Αυτό θα ακούτε συνέχεια. Και εσείς στο σπίτι δηλαδή. Αυτό ακούτε όταν θα κάνετε edit. Ένα συνεχόμενο κλικ, κλικ, κλικ. Με ποντίκι. Αν δεν έχετε ποντίκι και έχετε stylus της Wacom ή κάποιο άλλο, δεν θα ακούτε τίποτα. Λοιπόν. Πιο πολύ το stylus το χρησιμοποιούμε γιατί θέλουμε να κάνουμε συγκεκριμένες πιο ομοιόμορφες κινήσεις στη ζωγραφική, πιο ωραίες γραμμές, αλλά τώρα για σπυράκια, για λίτσες και τέτοια, τι θες κάτι σε Wacom, δηλαδή θα σου χρησιμεύσει. Λοιπόν, αφού τελειώσαμε με αυτό εδώ, να δείτε πώς ήταν εδώ πριν και πώς είναι μετά. Ελπίζω να φαίνονται. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να κάνουμε το skin retouch. Πάω να σας δείξω ένα δεύτερο τρόπο, τον οποίο τον έχει ανεβάσει ο Αλέξανδρος ο Καρπάς στο site των Unboxholics. Και εγώ τη συγκεκριμένη μέθοδο την έκανα action, για να μην το κάνω κάθε φορά. Οπότε πάμε εδώ πέρα που λέει Καρπάς, πατάμε play. Μας φτιάχνει εδώ πέρα τα actions και εγώ με τη βουρτσίσα μου είμαι έτοιμος να φτιάξω. Τι κάνει το συγκεκριμένο θα μου πείτε. Λοιπόν, έχουμε ένα layer το οποίο λέγεται blur, το οποίο είναι ένα layer, μισό λεπτό να σας δείξω, έτσι. Είναι δηλαδή ένα θολό layer, διαγράφοντας στην ουσία από την οπτική σου τα σημαδάκια και τα λοιπά, και ένα detail στο οποίο έρχεται και κουμπώνει την πραγματική φωτογραφία και αυτά που θέλεις τέλος πάντων πάνω στο blur. Εγώ όμως έκανα λίγο κάτι διαφορετικό, έφτιαξα ένα ενδιάμεσο layer κενό που εκεί θα πειράξω αυτά που θέλω και θα το κάνω με έναν λίγο διαφορετικό τρόπο. Με τη βούρτσα θα παίξω με χρώμα, δηλαδή ότι θέλω αυτό εδώ το χρώμα. Αλλά γιατί μου δείχνει τη βούρτσα έτσι, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ωραία. Εδώ ας πούμε αυτό το χρώμα θέλω να βάλω εδώ. Βλέπετε, αλλά θα το κάνετε με 100% flow. Μισό λεπτό. Διαγράψω λίγο το layer και θα ξαναφτιάξω ένα καινούριο. Ο λόγος που το έκανα αυτό να φτιάξω ένα ενδιάμεσο layer είναι ότι δεν θέλω να πειράξω τη φωτογραφία, το αρχείο, το layer δηλαδή της φωτογραφίας. Δεν μ' αρέσει να τα πειράζω πολύ τα layer της φωτογραφίας, γιατί μετά έμπλεξες, δεν μπορείς να το κάνεις raise με τίποτα. Θα πρέπει να το ξαναρχίσεις όλο από την αρχή. Οπότε εγώ λειτουργώ με μάσκες και ένα layer για να είσαι πάντα safe ρε παιδί μου. Χαμηλώνουμε το flow από 100 στο 5 και παίρνουμε τη δερματοληψία χρώματος δέρματος από εδώ και προσθέτουμε. Και το κάνουμε ένα ωραίο blend όλο αυτό. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ όμορφα, εδώ. Μπορούμε και εδώ να κάνουμε blend εδώ, να δώσουμε μια άλλη διάσταση φωτογραφία, να κάνουμε σκιές, να γίνει το δέρμα λίγο πιο ομοιόμορφο. Εδώ ας πούμε οι μαύρες σακούλες. Πώς βγάζεις μαύρες σακούλες, επιλέγεις εδώ λίγο πιο κάτω πριν αρχίσουν και πολύ απλά ζωγραφίζεις, σιγά σιγά. Δεν χρειάζεται να πατάς ένα κουμπί και να γίνονται όλα μόνα τους. Θέλει λίγο δουλειά. Εδώ. Θέλω και από εδώ να δώσουμε λίγο φωτεινότητα. Και φύγανε. Πώς ήταν πριν, πώς έγινε μετά. Τόσο απλά.
και εδώ τα ίδια. Φυσικά όλα αυτά μπορείτε να τα αφαιρέσετε με πάρα μα πάρα πολλούς τρόπους. Παιδιά, οι τρόποι είναι άπειροι. Αλήθεια σας λέω, η μέθοδη είναι άπειρη. Dodge and burn. Αυτό που κάνω εγώ τώρα, εδώ ας πούμε αυτό το μαύρο, τη μαύρη γραμμή που εμφανίζεται εδώ πέρα, εγώ μπορώ να τη φωτίσω, να την αλλάξω, να κάνω το δέρμα λίγο πιο ομοιόμορφο από ό,τι το βλέπουμε στη φωτογραφία. Εμένα αυτό το μαύρο εδώ με ενοχλεί. Θα το αφαιρέσω εγώ αυτό το μαύρο. Λοιπόν, βλέπετε διαφορά. Και για του λόγου του αληθές, έτσι ήταν πριν, έτσι είναι μετά. Έτσι ήταν πριν, έτσι ήταν μετά. Μπορώ να πειράξω και άλλα πράγματα, αλλά θέλω να είναι λίγο φυσικό. Αυτή είναι η μία μέθοδος που είχε δείξει ο Αλέξανδρος ο Καρπάς στο site των Unboxolics. Λογικά θα σας έχω και μία κάρτα όταν ανέβει το βίντεο πάνω που θα βγει. Πάμε λίγο, όπως σας είχα πει πριν, να κάνουμε του φίλου... όχι, δεν ήταν αυτό. Λάθος. Action. Δεν το έχω βάλει σε action. Pix & Perfect. Χρησιμοποιώ και αυτό για καθαρά το δέρμα. Που μου αρέσει εμένα να είναι έτσι λίγο πιο λίο, πιο... Λοιπόν, για να πάμε εδώ πέρα. Στα μηνύματά σας λίγο. Θα κάνω και άλλο export σταύρο, ίδιο μοντέλο, άλλη λήψη, ακριβώς. Όπως σας είπα, μπορείς με ένα μοντέλο να κάνεις πάρα πολλά διαφορετικά πράγματα, αρκεί να έχεις φαντασία και εσύ, να έχεις λίγο καθοδήγηση είτε από το μοντέλο είτε από ανθρώπους στο YouTube, να σου πούνε πόσα πράγματα ή τι πράγματα μπορείς να δοκιμάσεις. Θέλει, παιδιά, διάβασμα. Δεν παίρνεις μια κάμερα, βγαίνεις στον δρόμο και αρχίζεις να τραβάς φωτογραφίες. Μπορείς να το κάνεις, αλλά δεν μπορείς μετά να περιμένεις και την απαραίτητη αποδοχή, ας πούμε, που περιμένεις γιατί είσαι και ο γαμό φωτογράφος, ας πούμε. Δεν πάει έτσι το πράγμα. Θέλει δουλειά, θέλει διάβασμα, θέλει να δοκιμάζεις, θέλει να προσπαθείς. Θέλει δηλαδή να πέσει με τα μούτρα και εγώ, ας πούμε, διάβαζα 6 μήνες πριν πάρω κάμερα για το πώς να τη χρησιμοποιώ, τι πρέπει να πειράξω στο Photoshop, τι είναι αυτό, τι είναι εκείνο, γιατί όταν πήρα την κάμερα στα χέρια μου, ήξερα τι έπρεπε να πειράξω, ήξερα τι κάνω λάθος και γιατί η φωτογραφία βγαίνει σκατά. Λοιπόν, πάμε εδώ πέρα, με τη βούρτσα μας, το πάμε το flow στο 100 και αρχίζουμε και ζωγραφίζουμε. Βλέπετε τι ωραίο που γίνεται το δέρμα λίγο, εγώ για αυτά τα δέρματα πεθαίνω. Αρχίζει και παίρνει μια άλλη όψη το δέρμα, το βλέμμα, το μοντέλο. Λοιπόν, και όπως σας είπα, μετά αφαιρούμε λίγο να δούμε μέχρι που μας κάνει. Εδώ θα αφαιρέσω και εδώ, βλέπετε φεύγουν σημαδάκια. Το συγκεκριμένο action μπορείτε να το βρείτε στο κανάλι του Pix & Perfect. Πατάτε ένα κλικ, το προσθέτετε, πατάτε ένα κλικ, το ενεργοποιείτε και παίζει. Είναι απλό, είναι γρήγορο, δεν είναι τίποτα. Όπως σας είπα, να ψάχνεστε, έχω φτάσει σε ένα επίπεδο που ψάχνουμε συνέχεια, συνεχώς, να βρω νέα πράγματα, νέες μεθόδους. Ας πούμε εδώ πέρα αυτό το μαύρο δεν το πρόσεξα, θα το διορθώσω μετά. Φτιάχνω εδώ το... Χρειάζεται παντού, παιδιά, παντού. Μετά διορθώνεις. Ωραία. Αφού εδώ δείτε το πριν και το μετά, βλέπετε τη διαφορά έχει. Αφαιρώ σιγά σιγά, το φτάνω το flow στο 50%. Μου κάνει, μου αρέσει, μου αρκεί. Εδώ όμως εμένα αυτό το μαύρο με ενοχλεί. Και θα πάρω ένα νέο layer. Θα πάρω το Healing Brush Tool, θα πάρω δείγμα από εδώ και θα το αφαιρέσω. Τόσο απλά, τόσο γρήγορα. Και την ελίτσα από εδώ πέρα με ενοχλεί. Πάρα πολύ ωραία. Και εδώ, και εδώ, και αυτό εδώ το μαύρο εμένα μου έχει κάτσει πολύ άσχημα. Εδώ, εδώ. Τέλος.
Τι είπαμε ότι κάνουμε μετά? Color grading. Αφού πρώτα, εδώ διορθώσω λίγο το φωτισμό μου. Θέλω να είναι έντονος πάνω στο πρόσωπο. Και αυτό το κάνουμε μισό λεπτό να σας το δείξω και αυτό, γιατί πρέπει να το δείτε. Μισό, όχι. Display, όχι display. Window capture. Θα πάει σε layer style. Αυτό εδώ. Αυτό είναι το layer style. Πάμε εδώ και από κάτω, από εκεί που λέει underlying layer, αρχίζω σιγά σιγά και το ανεβάζω, το ανεβάζω, το ανεβάζω. Θέλω να φωτίσω συγκεκριμένα σημεία. Ότι είναι μαύρο σημαίνει ότι δεν είναι ενεργό. Από εδώ με alt σπάω, το ανεβάζω και γίνεται πιο απαλό. Ίσως να το φωτίσω λίγο ακόμα. Εδώ πατάω OK. Απενεργοποιώ τη μάσκα. Την κάνω δηλαδή μαύρη. Να ανεβάσω λίγο το μικρόφωνο εδώ. Την κάνω μαύρη τη μάσκα μου και με το brush, λευκό χρώμα πρώτο, αρχίζω και ζωγραφίζω εδώ τη μάσκα, το πρόσωπο και γενικά όλο εδώ αυτό. Γιατί θα το χαμηλώσω λίγο αργότερα. Και εδώ το χέρι, είδατε τι όμορφα γίνεται, τι εύκολα που γίνεται. Όλοι μπορείτε να το κάνετε στο σπίτι. Λοιπόν, παρόλα αυτά θα ήθελα να δώσω, να το χαμηλώσω λίγο αυτό εδώ. Ωραίο είναι εδώ. Εκεί. Ίσως το ανεβάσω μετά στο Camera Raw. Λοιπόν, αφού έχω δώσει αυτό που θέλω σε φωτισμό, πάμε λίγο να δούμε και το χρώμα. Πού είπαμε ότι πάμε? Πάμε στο Corel Lookup και αρχίζουμε σιγά σιγά να βλέπουμε τη μαγεία των χρωμάτων. Να δω εσείς τι βλέπετε. Δεν το βλέπετε. Μισό λεπτό να το δείτε. Window. Color. Color. Look. Lookup. Αυτό εδώ είναι. Το οποίο είναι σε αυτήν εδώ τη θέση. Και πάμε. Βλέπετε, έχει διάφορα στυλ. Σταματάω σε όποιο μου κάνει κλικ. Αυτό, ας πούμε, εδώ πέρα το Black Eye είναι του Peter McKinnon. Το έχω πληρώσει αυτό. Και υπάρχουν κάποιες φωτογραφίες που ταιριάζει απόλυτα και το έχω χρησιμοποιήσει. Captain America. Drive. Είδατε το Drive τι κάνει εδώ πέρα, ρε γάμο, τι κάνει. Δεν ξέρω αν το βλέπετε. Να δω λίγο τα μηνύματά σας. Ωραία. Πολύ ωραία. Drive, συνεχίζω. Βλέπετε κάθε lookup, δηλαδή κάθε παλέτα χρωμάτων, κάθε presets δίνει ένα λίγο διαφορετικό τόνο στη φωτογραφία. Τα χρώματα παίζουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Ο φωτισμός παίζει τεράστιο ρόλο. Φυσικά πρέπει να βρεις κάτι το οποίο να ταιριάζει με το mood το δικό σου και το mood της λήψης. Εδώ έχουμε Harry Potter. Έχουμε House of Cards. Στο συγκεκριμένο νομίζω ότι θα πάω Glorious Bastards, μ' αρέσει. Αλλά θέλω κάτι πιο έντονο, το οποίο θα το βάλουμε μετά στο Nick Collection. Γιατί όπως βλέπετε εδώ, μισό λεπτό να δημιουργήσω ένα layer. X. Λοιπόν, θα το κάνω με κόκκινο. Σε αυτό εδώ το σημείο, να χαμηλώσω λίγο το φιλ. Σε αυτό εδώ το σημείο βλέπετε ότι έχουμε πώς το λένε, φως.
είναι natural το φως το οποίο έχουμε και θέλω να το χρησιμοποιήσω αυτό. Μισό λεπτό να διαγράψω αυτό. Θέλω να χρησιμοποιήσω, να εκμεταλλευτώ δηλαδή το φυσικό φως που υπάρχει και να το αναπτύξω. Είτε μπορώ τα σύννεφα να τα κάνω ροζ, μοβ και τα λοιπά μέσω του blending, ή μπορώ να δώσω ένα διαφορετικό φωτισμό στη φωτογραφία. Ας πούμε αυτό εδώ έχει πράγματα, ρε παιδί μου. Έχει ένα τύπο, ένα χαρακτήρα. Αν το κάνεις ακόμα πιο έντονο θα δώσει κι άλλο. Τι μπορώ να βάλω εδώ πέρα? Minority Report, Mission Impossible. Mission Impossible δίνει έτσι ένα ωραίο χαρακτήρα. Αυτό εδώ το νέο είναι και αυτό του Peter McKinnon, είναι το ασπρόμαυρό του. Πάρα πολύ έντονα λευκά, πάρα πολύ ωραία μαύρα. Λοιπόν, Προμηθέας, Saving Pride with Ryan, ναι, ok, Skyfall. Θέλω να πάω λίγο στο... Και Suicide Squad είναι πάρα πολύ ωραίο. Ξέρετε τι, θα το ανοίξω λίγο εδώ στο OBS. Να βλέπετε λίγο και το... τις επιλογές. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Λοιπόν, Tills Dragon, ωραία, Tills Orange, Book of Ellie, Conjuring. Πάρα πολύ ωραίο το Conjuring. Δίνει ένα χαρακτήρα, δίνει αυτό το κάτι. Αλλά θα πρέπει να τονίσω μετά τα μάτια γιατί έχουν μαυρίσει εκεί. Lord of the Rings, Matrix. Αυτό εδώ. Θα το κάνω λίγο έτσι να βλέπετε λίγο περισσότερα. Τα βλέπετε, τα βλέπετε. Τέλεια. Matrix, The Revenant, δίνει και αυτό ένα διαφορετικό χαρακτήρα στη φωτογραφία. Walking Dead, ωραίο και το Walking Dead. Tron, πάρα πολύ ωραίο έντονο. Νομίζω ότι θα καταλήξω στο Mission Impossible. Δίνει αυτό το κάτι που μου αρέσει. Θα το χαμηλώσω και λίγο. Και τώρα πάμε στο Nick Collection για να δούμε αν μπορεί κάτι, κάποιο preset εκεί να μας δώσει μια διαφορετική έμπνευση. Το κάτι διαφορετικό, ρε παιδί μου. Δεν χρειάζεται δηλαδή να λες θα κάνω αυτό, αυτό, αυτό και τέλος θα το σταματήσω εκεί. Όχι, μπορεί να πας και παρακάτω. Μπορεί να δώσεις άλλο φωτισμό. Μπορεί να αλλάξεις το χρώμα του ρούχου. Πολλά μπορείς να κάνεις. Όρεξη να έχεις και φαντασία. Νομίζω αυτό το βλέπετε, έτσι. Δεν το βλέπετε. Το Nick. Ωραία. Τώρα το βλέπετε. Αυτό εδώ... Color lookup. Όχι, θα πάει το Nick πάνω. Ωραία. Εδώ βλέπετε αυτά που βλέπω και εγώ στην ουσία. Μπορεί να γίνει έτσι, μπορεί να γίνει έτσι και εδώ στο light leak. Να αλλάξουμε το φωτισμό. Να μην είναι τόσο aggressive. Ή μπορεί και να είναι. Θυμηθείτε ότι όταν κάνουμε μια φωτογραφία στυλ κάθετη πορτρέτου, το Nick συνεχίζει όμως και βάζει το εφέ του κάθετα. Οπότε λίγο αυτό να σας μπερδέψει ή σας χαλάσει. Δυστυχώς τα εφέ δεν γίνονται rotation όλα. Ας πούμε το light leak δεν γίνεται rotation, δυστυχώς. Δηλαδή αυτό είναι αυτό και τέλος. Δεν μπορείς να το κάνεις rotated. Ωραίο θα ήταν, αλλά τι να κάνουμε, μπορεί να τα έχουμε όλα. Συνεχίζω εδώ, βλέπω κάποια διαφορετικά. Μ' αρέσει πολύ αυτό εδώ που δίνει ένα χαρακτήρα. Ίσως στο film type του δώσω κάτι άλλο. Μ' αρέσει αυτό. Το θέλω έτσι εδώ και όχι τόσο έντονο.
Ναι. Το θέλω soft. Στο light click μπορώ να το πειράξω κι άλλο. Δεν μου αρέσει τόσο όμως. Soft. Τι μπορούμε να κάνουμε εδώ? Διάφορα φώτα, να τα πειράξουμε, να τα δυναμώσουμε. Για να δούμε εδώ αν έχει κάτι που να μου αρέσει. Εσείς βλέπετε τα πάντα, έτσι? Τέλεια. Και αυτό είναι ωραίο, αλλά είναι πάρα πολύ έντονο για αυτό που θέλω να κάνω. Ίσως το πάω εδώ πάνω. Το χαμηλώσω λίγο. Απλά και μόνο για να μου φωτίσει. Ωραία. Το αφήνουμε μόνο του, έχω πατήσει το OK. Το αφήνουμε μόνο του να κάνει τη δουλειά που πρέπει να κάνει. Να κάνω και λίγο αυτό εδώ λίγο πιο μικρό, μισό λεπτό. Ωραία. Θέλω λίγο αυτά εδώ να τα κάνω μικρότερα, δεν χρειάζεται λίγο τα μεγάλα. Εδώ. Λοιπόν, αφού έχω τελειώσει με αυτό και του κουμπώσω και το Corel Lookup, γίνεται αυτό εδώ το πράγμα. Πριν, ας πούμε, χωρίς τον E-Collection ήταν έτσι, τώρα έγινε έτσι, πήρε μια άλλη διάσταση. Χαμηλώνουμε λίγο τον E-Collection, το layer του και φυσικά αυτό. Να μην το κάνουμε τόσο έντονο. Μ' αρέσει η φωτογραφία, μ' αρέσει πολύ, αλλά θα διορθώσουμε πράγματα, π.χ. τα μάτια τα θέλω λίγο πιο έντονα, οπότε θα πάμε εδώ κάτω από το lookup για να γίνει ωραίο το blend. Θα πατήσουμε D να γίνει από κόκκινο μαύρο, το επαναφέρουμε το X στο λευκό. Ό,τι είναι δηλαδή πάνω, σαν χρώμα είναι επιλεγμένο. 5 στο flow και πάμε λίγο να κάνουμε τα μάτια. Χαμηλώνε, χαμηλώνε. Εδώ είσαι. Να βάλουμε και αυτό στο overlay. Τα κάνουμε λίγο πιο έντονα. Εδώ θα δώσουμε και άλλη φωτεινότητα. Βλέπετε τώρα έγινε σαν της Catwoman. Δεν μου αρέσουν πολύ. Τα χαμηλώνω κι άλλο. Εδώ νομίζω ότι είναι κομπλέ. Πριν ήταν έτσι. Γίνανε έτσι. Βλέπετε, δεν βλέπετε μεγάλη διαφορά και αυτό είναι καλό. Πρέπει τα μάτια εδώ ίσως στο κοντινό. Είδατε καλύτερα. Πάρα πολύ ωραία. Και πάμε να παίξουμε τώρα με το Camera Raw. Camera Raw, να δω αν το βλέπετε. Τέλεια, το βλέπετε. Μόνο που το Layer Style είναι αυτό. Εδώ θέλω να μπει. Εδώ. Γιατί είναι εκεί? Και αυτό. Αυτό εδώ. Αυτό εδώ. Ρε φίλε. Ωραία. Νομίζω ότι εδώ είμαστε καλά. Κάτι μου ξεφεύγει. Ναι, δεν θέλω να φαίνεται το αυτή εδώ η βλακεία. Τέλος πάντων, δεν έχει μεγάλη σημασία. Παρ' όλα αυτά, όταν το έχω επιλεγμένο εδώ φαίνεται. Ωραία, τέλεια. Πάμε εδώ να κάνουμε adjust. Αν χαμηλώσω τα highlights, βλέπετε ότι αλλάζει ο ουρανός. Να κάνω και ένα zoom να το δείτε καλύτερα.
Λοιπόν, αλλάζει όταν αυξήσω τα highlights. Πάμε, ναι, μεν φωτίζεται το δέρμα από τη μία πλευρά το πρόσωπο, αλλά χάνω τον ουρανό. Θέλω να φαίνονται τα σύννεφα. Οπότε εδώ και εδώ θα χαμηλώσω λευκά. Λευκά και highlights. Και θα δώσω λίγο ζωντάνια με τα shadows. Αφού έδωσα αυτό που θέλω, μπορώ να ανεβάσω λίγο το exposure, λίγο το contrast, να του δώσω χαρακτήρα. Όταν ανεβάζω το contrast, πρέπει να κατεβάζω το saturation. Και ανεβάζω λίγο το vibrance εδώ. Επίσης τα blacks θέλω να τα ανεβάσω λίγο. Θα βάλω λίγο clarity, λίγο οξύτητα δηλαδή, λίγο όμως. Και λίγο texture. Ωραία, αφού βάλαμε όλα αυτά, μπορώ εδώ στο temperature, στην θερμοκρασία δηλαδή, να βάλω είτε προς το μπλε είτε προς το κίτρινο. Θα βάλω λίγο προς το κίτρινο και λίγο προς το mauve. Ωραία. Πάμε εδώ να βάλουμε το sharpening μόνο στα σημεία που εμείς επιθυμούμε, εδώ δηλαδή, και βλέπετε έχει γίνει sharp αυτό που θέλουμε, το πρόσωπο δηλαδή, το σώμα, τα ρούχα, ο δείκτης εδώ κάτω, όλα αυτά είναι sharp, είναι in focus. Και λίγο luminance. Ωραία, πάμε εδώ πέρα να δώσουμε ένταση στα χρώματα. Στο Luminance θέλω να δώσω ένταση στο χρώμα του δέρματος, οπότε θα το ανεβάσω λίγο εδώ. Το κόκκινο θα το ανεβάσω και αυτό. Το κίτρινο, ωραίο, μ' αρέσει εκεί που ήτανε. Πράσινο έχουμε στο χώρο, έχουμε, βλέπετε. Το ανεβάζω και αυτό, μπλε έχουμε σίγουρα. Εδώ. Και μπλε του ουρανού, βλέπετε, φαίνεται ουρανός, δεν φαίνεται ουρανός. Θα το ανεβάσω ελάχιστα. Και ματζέντα έχουμε, όχι ματζέντα, mauve. Θέλω να έχει μια ωραία διαβάθμιση, το αφήνω περίπου στη μέση. Και το ματζέντα δεν έχει ματζέντα. Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο στο χρώμα του δέρματος, το οποίο εγώ θέλω να πάει λίγο προς το κόκκινο. Γιατί αν το πάω προς το κίτρινο φαίνεται περίεργο. Οπότε λίγο προς το κόκκινο. Εδώ λίγο τα χείλη. Ωραία, τέλεια. Και πάμε λίγο στο saturation. Τι θέλουμε τώρα να κατεβάσουμε? Θέλουμε να κατεβάσουμε λίγο το χρώμα του δέρματος. Θέλουμε να κατεβάσουμε λίγο τα κίτρινα. Θέλουμε λίγο τα πράσινα. Τα μπλε θέλουμε να τους δώσουμε λίγο, να το κατεβάσουμε, όπως και αυτό και τα purple, έτσι, σιγά σιγά, λίγα λίγα. Τα κόκκινα θα τα κατεβάσω λίγο και τα κόκκινα. Τώρα τι μπορούμε να κάνουμε εδώ? Σε αυτό που λέει split toning μπορούμε να θέσουμε δύο παραμέτρους: τι χρώμα θα έχουν τα highlights και τι χρώμα θα έχουν τα shadows. Εγώ το χρησιμοποιώ κατά κόρον αυτό. Μ' αρέσει, ας πούμε, λέω ότι το φως που έχω, ας πούμε, θέλω να είναι λίγο πιο κίτρινο, οπότε το ανεβάζω, δίνω μια άλλη διάσταση, και εδώ στα shadows δηλαδή στις σκιές μπορώ να το κάνω λίγο πιο τυρκουάζ. Αν το ανεβάσω πολύ θα δείτε διαφορά, δεν το ανεβάζω πολύ, το ανεβάζω ελάχιστα. Είμαστε εδώ και μετά θα βάλω και το vignetting μου όμορφα, ωραία, εκεί που πρέπει, με color priority, χαμηλώνοντας το midpoint, ανεβάζοντας το feather. Εδώ νομίζω ότι είναι τέλειο. Μ' αρέσει πάρα πολύ η φωτογραφία. Βάζω λίγο τα highlights. Λίγο εδώ. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Εδώ τι παίζει? Παίζει Interstellar. Όχι, δεν θέλουμε Interstellar. Θα μας κόψουν στο YouTube. Λοιπόν, και θέλω, τώρα που το βλέπω, θέλω λίγο dehaze να ανεβάσω ή να κατεβάσω. Να κατεβάσω λίγο. Βλέπετε ότι είμαι λίγο της λεπτομέρειας.
τη θέλω τη λεπτομέρεια, μου αρέσει η λεπτομέρεια. Νομίζω ότι εκεί είναι εντάξει, ότι είναι μια χαρά. Μπορώ να αφαιρέσω, να βάλω, να βγάλω. Βλέπετε, η φωτογραφία ήταν έτσι και έγινε έτσι. Βλέπετε, το πρόσωπο έχει ένα πολύ ωραίο φωτισμό. Μπορώ να το φωτίσω κι άλλο με διαφορετικούς τρόπους. Εδώ, ας πούμε, μπορώ να χαμηλώσω το flow στο 5 με τη βούρτσα μου και να πω ότι, ξέρεις κάτι, εδώ, ας πούμε, μισό λεπτό στο overlay, εδώ, ας πούμε, το θέλω λίγο πιο φωτεινό, τις γραμμές από το μαλλί να είναι πιο έντονες. Πολύ ωραία. Θα ανεβάσω κι άλλο το flow, θα το πάω στο 10. Εσείς δεν βλέπετε τώρα το τι κάνω ακριβώς, τη λεπτομέρεια δηλαδή, θα τη δείτε μετά όταν απενεργοποιήσω και ενεργοποιήσω πάλι το layer. Βλέπετε, γίνεται πιο έντονο. Μ' αρέσει το έντονο στις φωτογραφίες. Νομίζω το καταλαβαίνετε αυτό. Τι άλλο μπορώ να δώσω? Νομίζω ότι η φωτογραφία μου είναι κομπλέ. Ότι είναι μια χαρά. Θα μπορούσα να την κάνω πιο φωτουριστική. Θα μπορούσα να τις βάλω και εγώ δεν ξέρω τι πάνω. Δεν το κάνω. Λοιπόν, μ' αρέσει πάρα πολύ. Θα μπορούσα, ας πούμε, να διαγράψω εδώ πέρα πράγματα. Όχι. Θέλω να την κρατήσω φυσική. Φυσική όσον αφορά την λήψη της, όχι τα χρώματά της και την έντασή της, την λήψη της. Βλέπετε, ας πούμε, εδώ πέρα θέλουμε να πούμε μία ιστορία. Εδώ πέρα υπάρχει ένα βιβλίο, είναι του Stephen King, ένα πακέτο από τσιγάρα, πίσω ένας κουβάς. Φαίνεται ότι βρίσκεται σε σπίτι. Φαίνεται ότι έχει βγει στο μπαλκόνι για να καπνίσει, να διαβάσει το βιβλίο. Έχω και άλλες φωτογραφίες έπειτα. Ότι χρησιμοποιεί αυτό εδώ για τις τέντες πάνω. Γενικά μπορείτε μέσα, εγώ από μια φωτογραφία θέλω να δίνω ένα story, θέλω να δίνω λεπτομέρειες. Θέλω άλλος να κοιτάει τη φωτογραφία και να λέει «Α, αυτό είναι και για αυτό το λόγο. Θέλει να πει αυτό. Αυτό έκανε ο χαρακτήρας». Θέλω αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Να την κάνω και ένα export. Ναι, μπράβο, σωστά. Να την κάνω και ένα export. Όπως είναι, κάνω ένα merge. Και πάμε πάλι στο export. Πάμε file, export, save for... συγγνώμη. Save for web. Να δω τι βλέπετε. Το βλέπετε. Φορτώνει, φορτώνει, φορτώνει. Μισό λεπτό. Γιατί αυτά είναι πολύ μεγάλα αρχεία, παιδιά. Να φανταστείτε, κάθε project το οποίο επεξεργάζομαι είναι περίπου 10 GB το κάθε project. Αν δηλαδή κάνω 5 edit ταυτόχρονα, μου γεμίζει ο δίσκος στα temp files 100 GB. Λοιπόν, αυτό εδώ έχουμε, το βλέπετε καθαρά. Εδώ πέρα αλλάζω τις τιμές. Να δω, το βλέπετε. Ναι, το βλέπετε. Ωραία. Λοιπόν, εδώ αλλάζω τις τιμές όσον αφορά την... θα πάντα θα πηγαίνετε στη μεγαλύτερη τιμή που είναι είτε το πλάτος είτε το ύψος. Από 6.000, επειδή εδώ πέρα είναι 16 MB φωτογραφία, θα την κατεβάσω στα 2.000. Πάντα ξεκινάμε από τα 2.000. Κάνουμε κλικ, μας εμφανίζει νέο αποτέλεσμα, 1,5 MB. Θα την πάω στα 2.200. 1.800 τώρα. Θα την πάω στα 2.300 για να δω πώς θα μου βγάλει. Όχι, πήγαμε στα 2.01 MB. Δεν τη θέλουμε εκεί, δεν θέλουμε στα 2.200. Να είμαστε κομπλέ.
Τώρα, ποια είναι η βλακία που έχω κάνει. Σας έδειξα πώς να κάνω export και δεν έχω βάλει την υπογραφή μου. Οπότε, cancel. Πρέπει να τη βάλω την υπογραφή μου. Σε ό,τι κάνετε, παιδιά, πρέπει να βάζετε την υπογραφή. Για να μην βρίσκεται ο κάθε επιτίδιος σας κλέβει τις φωτογραφίες και την ανεβάζει στα δικιά του. Φυσικά, η ασφάλεια είναι στα RAW αρχεία. Τα RAW αρχεία περιέχουν πληροφορίες όσον αφορά το κλίστρο, το ISO, το πότε την τράβηξε στη φωτογραφία. Για τους φωτογράφους, τα RAW αρχεία είναι τα πιο σημαντικά αρχεία που έχουν στην κατοχή τους. Τα RAW αρχεία δεν τα δίνεις ποτέ και σε κανέναν. Λοιπόν, βάζω την υπογραφή, την κάνω λευκή. Νομίζω ότι κάτω αριστερά που είναι, αν κοιτάς τη φωτογραφία, δεν σε ενοχλεί. Θα την κάνω λίγο πιο μικρή. Εκεί νομίζω είναι εντάξει, είναι ευδιάκριτη, μπορεί κάποιος να τη διαβάσει. Bend, drop shadows, έτοιμο. Και πάμε να κάνουμε το export. Πάρα πολύ ωραία. Θέλω τουλάχιστον μέσα στην εβδομάδα, αρκετά διαβεβαιωμένα θα είναι, θα πρέπει να έχεις υπερβολικά μεγάλο χώρο για edit. Πήρα καινούριο σκληροδίσκο SSD για αυτά τα temp files, τα προσωρινά αρχεία δηλαδή. Όταν κλείνει το Photoshop, αυτά τα αρχεία διαγράφονται αυτόματα. Αλλά πήρα ένα νέο δίσκο SSD που τον έχω για ακριβώς αυτό το λόγο, για να κρατάτε temp file. Είναι νομίζω 240 GB και είναι για αυτό το λόγο, είναι για τα temp files. Λοιπόν, αλλάζουμε εδώ πέρα, όπως είπαμε, το είχαμε βάλει που στα 2200, έτσι, 2200 επί 1467. Αυτή είναι η φωτογραφία μας, πάμε να κάνουμε save. Και νομίζω δεν βλέπετε εσείς που την κάνω save. Δεν έχει σημασία που την κάνετε save. Σας ανοίγει, επιλέγετε το φάκελο σαν να κάνετε save μια οποιαδήποτε φωτογραφία και πατάτε save. Λοιπόν, αυτή είναι η φωτογραφία που έφτιαξα τώρα. Να δούμε πως ήταν πριν. Πριν ήταν έτσι και έγινε έτσι. Να κάνετε τη φωτογραφία σας, να τις φτιάχνετε. Όποιος έχει στο μυαλό του ότι ξέρετε κάτι, εγώ θα ανεβάζω φωτογραφίες. Αν είναι επαγγελματίας φωτογράφος και τον ακούτε να λέει εγώ δεν τις πήρα τις φωτογραφίες, πρώτον είναι ψεύτης και δεύτερον δεν είναι επαγγελματίας. Δεν έχεις ποτέ, μα ποτέ, ούτε το σωστό φωτισμό, ούτε τις ιδανικές συνθήκες για να βγάλεις μια φωτογραφία. Ό,τι είναι, το διορθώνεις στο post. Το post είναι στη συγκεκριμένη περίπτωση το Photoshop. Λοιπόν, τώρα, εγώ θέλω, ας πούμε, να κάνω save και το project για να μην χάσω τις ρυθμίσεις, να μην χάσω κάτι που θέλω. Ίσως δεν μου αρέσει η φωτογραφία έτσι όπως τη βλέπω στο κινητό μου και θέλω να διορθώσω λίγο τα χρώματα. Πάμε save as. Εσείς δεν το βλέπετε αυτό. Μισό λεπτό να το δείτε. Video. Τώρα το βλέπετε. Βλέπετε ότι είναι σε PSD αρχείο. Πάμε στο φάκελο Edit και κάνουμε απλά ένα Save. Εδώ κάτω είναι η μπάρα. Save 99%. Τελειώνει. Με το καιρό θα δείτε ότι όσο δύσκολη και να είναι μια φωτογραφία, γίνεστε όλο και πιο γρήγοροι, γιατί μαθαίνετε μηχανικά να δουλεύετε τις ρυθμίσεις, να δουλεύετε αυτά που θέλετε να κάνετε, αυτά που θέλετε να διορθώσετε. Φεύγουμε από εδώ. Πάμε να αλλάξουμε λίγο το... Ωραία. Λοιπόν, χάρηκα πάρα πολύ με το συγκεκριμένο live stream. Σας έδειξα νομίζω κάποια πράγματα που ίσως να ξέρατε, μπορεί και να μην τα ξέρατε. Πάντως σας έδειξα το δικό μου τρόπο που δουλεύω τις φωτογραφίες και γιατί βγαίνει αυτό το αποτέλεσμα και πώς βγαίνει αυτό το αποτέλεσμα, που είναι το πιο σημαντικό. Συνηθίζουμε να βλέπουμε φωτογραφίες και βίντεο στο YouTube, στο Instagram και απλά τα σκρολάρουμε. Σκοπός μου είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα κάνει scroll και θα δει φωτογραφία μου να κάτσει πάνω από 3 δευτερόλεπτα να τη χαζέψει. Για μένα αυτό είναι νίκη.
σημαίνει ότι έχεις δει κάτι στη φωτογραφία που σου έκανε το κλικ και κάτσες λίγο να την παρατηρήσεις παραπάνω. Δίνω πάρα πολύ μεγάλη σημασία στα χρώματα που θα χρησιμοποιήσω σε κάθε φωτογραφία. Έτσι κάνω το edit. Δίνω πάντα σημασία στα χρώματα, στο φωτισμό, να έχει αυτά που εκφράζουν εμένα και αυτά που θέλω να δώσω σε μένα. Ελπίζω να σας άρεσε. Στείλτε μου μήνυμα, γράψτε σχόλια, κάντε share το βίντεο αυτό. Το βίντεο αυτό θα ανεβεί κανονικά στο YouTube ολόκληρο. Αν γίνει upload από το YouTube κατευθείαν στο κανάλι και δω ότι δεν μου αρέσει η ποιότητα, θα το κατεβάσω και θα ανεβάσω αυτό που έχω κάνει record, που είναι στα 1080p κανονικά. Λοιπόν, αυτά από εμένα. Να είστε καλά, να περνάτε καλά. Μέχρι την επόμενη φορά, φυσικά και με τα δικά σας μηνύματα, αν το γουστάρατε τόσο, θα τα πούμε. Θα τα πούμε και μάλιστα σύντομα. Φιλιά στα μούτρα, για χαρά.